μέσα τη θεία τη. Με αυτήν έχει ασχοληθεί συχνά η νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστήριων. Το ΔΕ, με το σκεπτικό ότι τα εθνικά δικαστήρια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δικαστικής Συνεργασίας, έχει κρίνει ότι η ανεξαρτησία του είναι υπόθεση του ενωσιακού δικαίου. Δηλαδή, έχει καταστήσει τον ενωσιακό δικαστή ελεγχτή και εγγυητή τη ανεξαρτησία των εθνικών δικαστήριων. Στο μέτωπο αυτό εφαρμόζει ένα ενωσιακό δίκαιο. Κατά συνέπεια, και η ανεξαρτησία τη ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι απλά εθνική υπόθεση. Η προστασία τη αφορά άμεσα την ευρωπαϊκή ανομητάξη και σε περίπτωση παραβίαση στο ΔΕΕ. Η ανεξαρτησία που άλλοτε, αν και πιο σπάνια, πήγαινε από μέσα και από κάποιες παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας και άλλοτε από πιο έμεσες μεθοδεύσεις, όπως συνέβη με το πρόσφατο παράδειγμα της Οικονομικής Δικαστικής Μεταρρύθμισης. Θα μου επιτρέψετε όμως να παρατηρήσω ότι η πραγματικά ανεξάρτητη κρίση του δικαστή μπορεί να υπονομευτεί και με άλλους πιο συγκεκριμένους τρόπους που έχουν να κάνουν όχι με εξωτερικές παρεμβάσεις, αλλά με την ίδια τη διαμόρφωση των συνθηκών υπό τις οποίες εντάγεται ο δικαστής. Αν για παράδειγμα οι συνθήκες απονομής δικαιοσύνης χαρακτηρίζονται από συνεχή, υπερβολικό και μη διαχειρίση μόνο εργασίας, από την πολύ αυστηρών προθεσμιών για την εμφορά της δικαστικής κρίσης, καθώς και από την αξιοκρατική αξιολόγηση του δικαστικού έργου. Βάσει κριτήριων κεντρώνουν κυρίως την ταχύτητα και όχι στην ποιότητα των αποφάσεων, τότε εκ των πραγμάτων καλλιεργείται μια αντίληψη γραφειοκρατικής διακυβέρωσης των υποθέσεων. Η εργασιακή καθημερινότητα του δικαστή μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανεξαρτησία του, καθώς μπορεί να τον συνθλίψει και να τον οδηγήσει σε μια προοδευτική παλιοποίηση, χωρίς περιθώρια για πρωτότυπη και άρα πραγματικά ανεξάρτητη κρίση. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός ότι πολύ συχνά μέρος του προβλήματος αυτού είμαστε και εμείς οι δικαστές, που με διάφορες πρακτικές ή με μια μηχανιστική αντιμετώπιση των υποθέσεων κλονίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος. Εν τέλει, το κράτος δικαίου χρειάζεται ελευθερόφρονες, ανεξάρτητους, αντικειμενικούς, αλλά σε καμιά περίπτωση ανεξέλεγκτους δικαστές. Ωστόσο, δεν πρέπει να μακρηγορήσουν. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα από τους αξιόλογους μιλητές μας να εκθέσουν τα κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια σε σχέση με το ευρύμαχο θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και πώς αυτά αντιμετωπίστηκαν από την ομολογία τους. Σας ευχαριστώ. Θέλω δεν να πω και κάτι, ότι δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας ο πρόεδρος επιτιμή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Σκουρής, διότι ασθένησε και έτσι δεν τον έχουμε μαζί μας. Στον διαπραγμένο δικαστικού του Ρούστη, η δικαιολογία του κοινοτάτου δικαστηρίου.
Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, πέρα από ότι εκκινεί τη σχετική διαδικασία με την υποβολή των σχετικών ερωτημάτων, δεν μετέχει ούτε καν με δικαίωμα λόγου στα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, ενώ το δικαίωμά του να ασκεί προσφυγή και αυτός κατά τυφών αποφάσεων των ανώτατων δικαστικών συμβουλίων που θεωρεί μη νόμιμες, σπαταλότατα ασκείται. Εφόσον λοιπόν ο σχετικός του περίπτωση θα παραβρεθεί στην δικητική ολομέλεια, μάλιστα με αποφάσεις της ολομέλειας του Υπουργείου της Επικρατείας, έχει κρυφθεί ότι η σχετική κρίση της χωρεί ακόμα και σε περίπτωση αυτοδίκαιης έκπτωσης του δικαστικού λειτουργού λόγω ανεπάρκειας ποινικής καταδίκης για κακούργημα ή πλημμύριο εκτελέσεων κυβερνών με σκοπό την πληρέστερη προστασία του δικαστικού λειτουργού. Γιατί λοιπόν, ενώ έχουν θεσμοθετηθεί τέτοιες διαδικασίες σε επίπεδο συντάγματος και οποίες ειδοποιούνται με αντίστοιχες διατάξεις στον κώδικα του Οργανισμού Δικαστηρίων, διαπιστώνονται στις σχετικές έρευνες ότι μεγάλο τμήμα της εγχώριας ή διεθνούς κοινής γνώμης φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη για τα συμφέροντα της χώρας μας. Πέρα από το γεγονός της ευγένεια αμφισβήτησης αξιοπιστίας των θεσμών που διαπερνά τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, ως αποτέλεσμα και της οικονομικής κρίσης, αλλά όχι μόνο, εμείς θεωρούμε ότι για την εικόνα αυτή ευθυνόμαστε πρωτίστως η ίδια η δικαστική λειτουργία. Όταν ανώτατοι δικαστές εν ενεργεία επιδιώκουν στενές σχέσεις με παράγοντες του τύπου, της Εκκλησίας, πολιτικών κομμάτων, αλλά και επιχειρηματικών ομίλων, που μεταξύ τους όλοι αυτοί διαπλέκονται, ώστε να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των συναδέλφων τους εν ώψη των επιλογών της λεγόμενης ηγεσίας της δικαιοσύνης, ή εν ώψη δεξιοδοτήσεως για την κατάληψη εμίσθων θέσεων στον δημόσιο τομέα και απευθείας στην πολιτική ζωή της χώρας, έστω και αν στον τελευταίο εξαρτάται από την ψήφο των πολιτών, δεν πάρουν να δημιουργείται η εντύπωση σε αυτούς ότι για να επιλέγονται προφανώς κάποια χάρη θα είχαν κάνει κατά την άσκηση του δεύτερου τους. Η λύση περί της τιμιότητας του συζύγου, η Κέσσαρος, η οποία πρέπει να αναφέρεται, διατηρεί ακέραια την επικαιρότητα της και στην εποχή μας, όπου δυστυχώς το φαίνεστε επικαλύπτει πολλές φορές και το ίδιο. Σημαντική πτυχή της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών είναι κατά την άποψή μας και η εσωτερική ανεξαρτησία. Δηλαδή η δυνατότητα των δικαστών να ασκούν το δικαιοδότητο τους έργο ανεπηρέαστη και από οδηγίες και κατευθύνσεις που εκπορεύονται από τη λεγόμενη δικαστική ιεραρχία. Πράγματι, κατά το 19 του πρώτου Οργανισμού Δικαστηρίων, που ορεθετεί την αρμοδιότητα της εποχίας της λειτουργίας δικαιοσύνης από τα ανώτατα όργανα αυτής, προέλευσαν από το δικαστηρίο, τις εγκλήνες, γενικούς επιτρόπους, απαγορεύεται ρητός η οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη για ουσιαστικό ή οικονομικό ζήτημα που αφορά συγκεκριμένες προθέσεις. Εξάλλου, το Σύνταγμα και η κοινή νομοθεσία μόνο κατά εξαίρεση προβλέπει τη δέσμευση των κατωτέρων δικαστηρίων από αποφάσεις των ανωτάτων. Όπως έχει απαντήσει αποφάσεις του ΑΕΔ, που κηρύσσονται με τη συνταγματικότητα της τοπικής διάταξης του νόμου και καταργεί τη διάταξη ΕΕΔΟΜΕΣ, του δικαστηρίου, του ειδικού δικαστηρίου αγωγών κατοικίας, του δικαστηρίου για το άρθρο 19 του λεγόμενου μισθοδοτήριου, αποφάσεις αναλυτικές που δεσμεύει το δικαστήριο της παραγωγής, αποφάσεις πρότυπης δίκης ή κανονικής προνομιότητας. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν δεσπίζεται πειθαρχικό παράπονο του δικαστικού λειτουργού που θα διατυπώσει αντίθετη άποψη προς την κρατουσόν ομολογία. Επομένως, η δικαστική λειτουργή των τακτικών και ειδικών δικαστηρίων μπορούν να εκτελούν άφοβα τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο και τη συνείδησή τους. Σημαίνει άραγε αυτό ότι ο δικαστής οφείλει και να μην ακολουθεί την ομολογία των ανώτατων δικαστηρίων και να το διατυπώνει μάλιστα πανηγυρικό στην απόφασή του. Η απάντηση είναι αυτή είναι αρνητική. Όπως έχει πει ο Ρόναλντ Ρόρκιν, ο δικαστής γράφοντας το συντηρητικό πληθυσμό της δικαιοσύνης, μπορεί να γράφει το δικό του κεφάλαιο ή την υποσημείωση αν θέλετε, αλλά πρέπει να στέλνει την εκπλοκή. Οι δικαστές του πρώτου βαθμού έχουν τον πρώτο, αλλά των πραγμάτων όχι και τον τελευταίο λόγο στις υποθέσεις που χειριζόμαστε. Όταν μάλιστα η εκπροσωπούμενη απόφαση δεν πρόκειται σε έντυπα μέσα, ο δικαστής του διοικητικού πρωτοδικείου ή του διοικητικού εφετείου οφείλει να σκεφτεί και τη συνταγματική αρχή της ισότητας, η οποία επιβάλλεται τη συμμετοχή των διαδικών σε όλη την επικράτεια, καθώς και την ασφάλεια του δικαίου, η οποία αποτελεί εξίσου σημαντικό αγαπητό με την δικαστική ανεξαρτησία. Για να μνημονεύσουμε ξανά τον Ντόρκιν,
πάντα μία και μόνο η λύση, υπάρχει μια κάθε υπόθεση, την οποία οφείλει να αναζητήσει ο δικαστής Ηρακλής, και είναι αυτή που έχει προσθέσει σε κάθε δρόμο υπόθεση που θα κρυφθεί στο μέλλον. Και η λύση, η οποία δεν υιοθετείται από το αδέλφο του δικαστήριου όμως, δεν μπορεί να το πραγμάτων να χαρακτηριστεί ως αυτή, όσο άποψη και να έχει καταρτιστεί. Ο κίνδυνος αυτή την περίπτωση του δικαστή να αναγκαστεί να αναφωνήσει όλο το εδώπερα πέντε κατά τον παπουτσί του γνωστού Ευρωπαϊκού Δήμου δεν ήταν ιδέω. Τελειώνοντας τον συντηρητισμό με αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ και δημοσίως στην ανάγκη της άμεσης προώθησης στην Βουλή του σχεδίου του νέου Πρόεδρου των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, στο οποίο έχουμε καταδείξει με εργόδικη προσπάθεια οι δικαστικές ενώσεις και αντιπρόσωποι όλων των δικαστηρίων. Επί 2 έτη, πρώτη Προεδρία της Αντιπροέδρου του Πρόεδρου της Κυρίας Καρμανόφ, ενώ και θα δημιουργήσει θεωρήσει η Βουλή σκόπιμη, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω δικαστική εξαίρεση ανεξαρτησία στη χώρα μας και να καταστεί περιττή η παραγωγή σε άλλα κείμενα υποδέστερης ισχύως και αμφίβολης χρησιμότητας πλην της έμεσης ανατροπής των κυβάνων παραδοχών μας, που μόνο πάλι θα προσθέσουν στους πλάτες των δικαστών, χωρίς την αναμενόμενη προστασία των δικαιωμάτων τους και τα οποία θα εξαρτηθεί να αγωνίζεται η νοσή μας προς όπερος εν τέλει όλων της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ.
να κυβερνεί προεδρεύουσε μάλλον από την Ελληνική Συμβουλία του Διοικητικού Εξωτερικού του Ελληνικού Προεδρικού της Ελληνικής Ελληνικής Συνάδελφης, κυρίες και κύριοι. Είναι βέβαιο ότι η οργάνωση της μονικών εκδηλώσεων στα αρχικά διοικητικά δικαστήρια είναι μάλλον καταστήμιος θεσμός. Είναι πολύ ωραία αίθουσα την οποία πράγματι διαθέτει, και αυτό είναι το οποίο θα κάνουμε πολύ να το συνεχίσουμε. Αφορμή για τη σημερινή εκδήλωση, όπως ήδη ανέφερε, αποτελεί το βιβλίο το οποίο προηγήθηκε ο Αντώνης Μεταξάς, με τίτλο «Η κρίση του κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που προχώρησε φέτος από τις εκδόσεις Ευρασία. Όπως είναι γνωστό, η έννοια του κράτου δικαίου στην κανονιστική της αδέγανε διάσταση έχει αποδειχθεί πιο πρόσφορη για την ειδική ερμηνεία και την τότε αντίληψη του πράγματος και αποτελεί μια σταθερά, θα λέγαμε, στην διεθνή και ιδίως στην ευρωπαϊκή ερμηνεία, ήδη από την σύνοδο της, του Συμβούλου του Μεκάνη του 1993, έχει αποτελεί το απαιτούμενο για την έναρξη του Βίκο Μεκάνη στην οικογένεια την ευρωπαϊκή, έχει υποστηρίξει και στο άρθρο 49 της συνθήκης. Διάφορα κείμενα και του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η εκκίνηση της παρασκοπίας και ειδικότερα η αναφορά του Δημοκράτους Δικαίου 2001 της Επιτροπής Βενετίας και η πρόσφατη, θα έλεγα, κυριοποιημένη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνω ότι το κράτος δικαίου διαθέτει ένα σκληρό πυρήνα. Στο σκληρό αυτό πυρήνα, παρά τη διαφορετική νομική προσέγγιση που γίνεται στα συντάγματα των επόμενων κρατών, στον πυρήνα αυτό εντάσσεται η ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαστική εξουσία, η οποία καλείται να ελέγξει τις άλλες δημόσιες εξουσίες. Αυτή η συνύπαρξη της δικαιοκρατικής και της δημοκρατικής αρχής αναγνωρίζουν αντιφάνονται στα ελληνικά συντάγματα. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα κατά την γνώμη μου ακόμα στο Συμβουλίο του Κρατίας του 1981-1458, η οποία είναι σημαντική με την έννοια ότι ήδη υπήρχε το 20 παράγραφος 1 στο Σύνταγμα του 1985 και αναφέρει ότι όχι μόνο από το 20 παράγραφος 1, αλλά και από τη συσταγματική αυτή του κράτους δικαίου αφορεί μια δέσμευση που την νομοθέτη να μην εξαιρέσει από τον αγκαστικό έλεγχο οποιαδήποτε πράξη της εκτελεστικής εξουσίας. Να μην ρυθμίσει σχέσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείει τον δικαστικό έλεγχο βεβαίως προφανώς από τα αρμόδια ποινικά δικαστήρια στα πλαίσια του συστήματος διεθνής δικαιοσύνης και τέτοια πράγματα. Ο δικαστής αναδεικνύεται έτσι βασικός εγγυητής της έννοιας του κράτους δικαίου και ο ρόλος του, όπως είναι γνωστό, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ την λεγόμενη μεταμοντέρνα εποχή τα τελευταία χρόνια. Σε συμπλήρωση που τα περισσότερα ζητήματα πολιτικής περνάνε μέσα από τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό, όπως είναι προφανές, έχει δημιουργήσει εντάσεις, έχει δημιουργήσει αντιπαραθέσεις, έχει δημιουργήσει, αν θέλετε, και σε ένα βαθμό μια χρήση νομιμοποίηση του δικαστή. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι τριβές οι οποίες εμφανίζονται στις μέρες μας και είναι των σχολών και των στέλνων, γιατί θα το θυμίσουν πολύ αναλυτικότερα στις διακριτικές συνάδελφες, όπως έχουμε, οι τριβές αυτές εστιάζουν ακριβώς στο θέμα της δικαστικής ανεξαρτησίας. Μία έννοια η οποία είναι πάντα ζητούμενο, έτσι είναι ένα ζητούμενο, είναι μία έννοια στο διεθνές, η οποία έχει ασχοληθεί το δικαστήριο της Ένωσης από πολύ παλιά φυσικά, κυρίως στα πλαίσια της λειτουργικής προσέγγισης, την οποία κάνει ως προς την έννοια του δικαστηρίου, δηλαδή να το απαιτούμενο, αν θέλετε, για να χαρακτηρίσει με τα δικά του κριτήρια, όπως ξέρουμε τα ευρωπαϊκά χώρα, να χαρακτηρίσει ένα όργανο ως δικαστικό. Λοιπόν, σταματώ εδώ και δίνω τον λόγο με τη σειρά όπως είναι στο πρόγραμμα, στην αγαπητή συνάδελφο Τζέντη Βραδετούρου. Ο τίτλος γεγονιμικός είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η ομολογία του δικαστηρίου της Ένωσης και του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Εγώ θα προσθέσω απλώς ότι υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα υγιού δικαίου, πέρα δηλαδή από την ομολογία των δικαστηρίων των ευρωπαϊκών, που μας δίνουν κάποιες ειδικότερες πτυχές, κυρίως εσωτερικές πτυχές, της έννοιας της ανεξαρτησίας του δικαστηρίου. Πέντε σημαντικά κείμενα, για παράδειγμα, έχει συντάξει το Κομμουνιστικό Συμβούλιο των Ευρωπαίων Δικαστών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Λοιπόν, ο λόγος στην κυρία Πρεπερδίου. Ευχαριστώ πολύ.
χρησιμοποιήσω έτσι πολλές ενδιαφέρουσες σκέψεις προακούστικα. Θα αναφερθώ στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αναλύοντας συστοπικά βέβαια, πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ένωσης, τις οποίες το Δικαστήριο αξιοποίησε μία σχετικά αυτή και μάλλον δικονομική και μη προσεγμένη διάταξη, το άρθρο 19, προκειμένου να ενισχύσει την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την ανεξαρτησία των δικαστών και μέσω αυτής το ίδιο το κράτος δικαίου, αποφάσισε και η πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας χαρακτήρισε πρόσφατα ότι, μάλλον χαρακτήρισε ότι είπε ότι αποτελούν την πιβωτό των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάταξη λοιπόν του άρθρου 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας λέει ότι τα κράτη-μέλη προβλέπουν τα ένδεικα βοηθήματα και μέσα που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η πραγματική δικαστική προστασία στους τομείς που καίγονται από το δίκαιο της Ένωσης. Αυτή η διάταξη αποσκοπούσε αρχικά στην κάλυψη των κενών δικαστικής προστασίας κατά πράξεων της Ένωσης για τους λεγόμενους μη προνομιούχους διαδίκους, δηλαδή για φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν είναι ούτε τα θεσμικά όργανα ούτε τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, η ρητή καθιέρωση στη συνθήκη αυτή τη διάταξη είναι μια αντίδραση σε γνωστή νομολογία του δικαστηρίου, του πρωτοδικείου και του δικαστηρίου τη Ένωση, των αρμών του 2000, είναι γνωστέ αποφάσει τη ΕΚΟ και ΡΕΙ και Ουνιών και του Ένωση Αγρικουλτόρε, όπου είχαμε το εξή. Το μέτρο του δικείου έκρινε ότι οι αυστηρέ προποθέσει του παραδεκτού τη προσφυγή ακύρωση κατά πράξεων γενική ισχύω τη Ένωση μπορούν να θεωρηθούν ως παραβίαση της Γενικής Αρχής περί πραγματικής δικαστικής προστασίας, άρα υπάρχει ανάγκη αναθεώρησή τους, ενώ το δικαστήριο στις αποφάσεις που ξέρω, επί των αναιρέσεων κατά των σχετικών αποφάσεων του πρωτοδικείου, είπε ότι η κατάργηση αυτών των διατάξεων από τον δικαστή θα ισοδυναμούσε με υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι τροποποιήθηκαν κάποιες προϋποθέσεις του παραδεκτού με το άρθρο 263 της Συνθήκης για την Υπουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάλι όμως η πρόσβαση στο δικαστήριο της Ένωσης για κατά πράξεων γενικής ισχύως παραμένει δύσκολη για τους φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και αυτό μάλιστα επιτείνεται από το γεγονός ότι οι επεξηγήσεις του άρθρου 47 του Χάρτη διευκρινίζουν ότι το άρθρο 47 δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις του παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων. Άρα το κενό προς την πραγματική ένωση προστασία κατά κανονιστικών πράξεων της Ένωσης παραμένει και θέλησε ίσως ο ίδιος ο νομοθέτης της Ένωσης να ενισχύσει ως αντίβαρο την αποκεντρωμένη ένωση προστασία, δηλαδή την ένωση προστασία από τα δικαστήρια των κρατών μελών. Εννοείται ότι οι πράξεις άμεσης ισχύως δεν αποτελούν αντικείμενο δικαστικής προσβολής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, πλην όμως με την προσβολή πράξεων εφαρμογής τους, παρέχεται ευρεία δυνατότητα προδικαστικής προσφυγής και άρα διαλόγου εθνικών δικαστηρίων με το ΔΕΕ. Αυτή λοιπόν ήταν η αρχική χρήση, μάλλον ο αρχικός σκοπός του άρθρου 19. Όμως το δικαστήριο, εκτός από τη συμπλήρωση των ενδίκων βοηθημάτων και την κάλυψη των κενών της ένωσης προστασίας, το δικαστήριο προσέδωσε πρόσφατα στο άρθρο αυτό μια άλλη διάσταση, διότι προκύπτει στέρισμα της ανεξαρτησίας των μελών των εθνικών δικαστηρίων. Αυτό έγινε με την γνωστή και πολύ αναλυμένη απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου του 2018, Συνδικαλιστική Ένωση των Πορτογάλων Δικαστών, όπου το δικαστήριο αποφάνθηκε επί του δικαστικού ερωτήματος αν τα μέτρα μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων συνιστούν προσβολή της ανεξαρτησίας των δικαστών και στη συνέχεια, αυτό ήταν το πρώτο μου συνολικό κεφάλι, το ερευνητέρο, και στη συνέχεια το δικαστήριο αξιοποίησε αυτή την ομολογία στο πλαίσιο τριών αποφάσεων που αφορούν νομοθετικές επεμβάσεις στην οργάνωση της δικαστικής εξουσίας στην Πολωνία για να στηρίξει στο άρθρο αυτό την ενίσχυση της προστασίας του κράτους δικαίου και της ίδιας της αρχής της διάκρισης των εξουσιών. Ξεκινώ λοιπόν με την πρώτη απόφαση της 27ης Φεβρουαρίου του 2018, Συνδικαλιστική Ένωση Πορτογάλων Δικαστών, όπου το δικαστήριο απάντησε σε προδικαστικό ερώτημα που υπέβαλε το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Πορτογαλίας, αν τα γενικά μέτρα μείωσης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και τον περιορισμό
μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματική δικαστική προστασία, συγκεκριμενοποιεί την αξία του κράτους δικαίου όπως κατοπιώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την διασφάλιση λοιπόν της πραγματικής δικαστικής προστασίας, πρωταρχική σημασία έχει η διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των οργάνων που την παρέχουν, όπως επιβεβαιώνει το άρθρο 47 του Χάρτη, το οποίο ανάγει την πρόσβαση σε ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο σε μία από τις θεμελιώδεις αποφάσεις του θετικού δικαιώματος πραγματική προσφυγή. Δηλαδή εδώ γίνεται επίκληση του Χάρτη ως στοιχείου ερμηνείας του άρθρου 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή υποχρέωση, το άρθρο 19 επιβάλλει υποχρέωση διασφάλισης πραγματικής δικαστικής προστασίας. Το τι είναι πραγματική δικαστική προστασία μας το λέει το άρθρο 47 που επιτάσσει το αμερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστήριο. Σημειώνεται μάλιστα ότι το άρθρο 19 καλύπτει όλους τους τομείς που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, δηλαδή πεδίο εφαρμογής ευρύτερο από το άρθρο 47 του Χάρτη, το οποίο απευθύνεται στα κράτη-μέλη μόνο όμως τις περιπτώσεις που εφαρμόζουν συγκεκριμένα το δίκαιο της Ένωσης. Πράγματι, το δικαστήριο στήριξε απευθείας τη λύση που προέκυνε στο άρθρο 19, χωρίς να αναφερθεί στην εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, ούτε στο Χάρτη. Έκρινε δηλαδή ότι το 19 έχει μεγαλύτερη εμβέλεια και μπορεί να ισχύσει για όλα τα εθνικά δικαστήρια, εφόσον αυτά είναι δυνατόν κάποια στιγμή να κληθούν να αποφανθούν επιζητημάτων που αφαιρούν την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, όπως το Ελληνικό Συνέδριο της Πορτογαλίας. Ενδέχεται, λέει το δικαστήριο, να κρίνουν θέματα την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, ενώ αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση που υποβλήθηκε στην κρίση του, το Εθνικό Δικαστήριο δεν έθετε σε εφαρμογή το δίκαιο της Ένωσης. Αποφαίνεται λοιπόν το δικαστήριο υπό το πρίσμα του άρθρου 19, χωρίς να εξετάσει τη συμβατότητα των προσβαλλόμενων μέτρων με το Χάρτη, εξουδετερώνοντας έτσι τα όρια που απορρέουν από το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη που μας τα θέτει το άρθρο 51 αυτού. Τελικώς δηλαδή η υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία των δικαστήριων είναι οριζόντια, αφού οποιοδήποτε εθνικό δικαστήριο είναι δυνατόν κάποια στιγμή να κληθεί να επιληφθεί υποθέσεων απτωμένων του ενωσιακού δικαίου. Συνεχίζεται το δικαστικό δε ότι η ανεξαρτησία είναι προαπαιτούμενο της συνεργασίας δε και εθνικών δικαστηρίων στο πλαίσιο προδικαστικής του παραγωγής, διότι διαφορετικά θα διακυβευόταν η αμοιβαία εμπιστοσύνη, την οποία το δικαστήριο σε αυτή την περίφημη νομοθέτηση 2 του 2013, όπως την πρόσβαση της Ένωσης στην ΕΔΑ, ετοιμάζεται ως αρχή συνταγματικής περιοχής. Καταλήγει λοιπόν το δικαστήριο ότι η καταβολή στους δικαστές αποδοχών των οποίων το επίπεδο τηρεί σε αναλογία με την ποιότητα του έργου αποτελεί επίση σύμφωνη με την ανεξαρτησία του. Αν στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε ότι η μείωση των αποδοχών έτσι όπως είχε γίνει δεν ήταν αντίθετη προς το άρθρο 19. Τώρα, αυτή η προσέγγιση παγιώνεται και εφαρμόζεται και σε άλλα πεδία όπως η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και εκεί το δικαστήριο μίλησε για τη σημασία της ανεξαρτησίας και η δασική απόφαση είναι της 25ης Ιουλίου του 2018 και βλέπουμε ότι τόσο η μείζων της απόφασης του Φεβρουαρίου όσο και αυτή της απόφασης του Ιουλίου επαναλαμβάνονται σε αρκετές και στις αποφάσεις που αφορούν την Πολωνία. Έχουμε τώρα στο δεύτερο μέρος στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, στη μεταγενέστερη δηλαδή αξιοποίηση αυτής της νομολογίας και της απόφασης από το ΔΕ. Λοιπόν, από την παραπάνω αυτή απόφαση, την απόφαση αυτή η Συνδικαλιστική Ένωση των Πορτογάλων Δικαστών, συνάδεται ότι όταν δεν διασφαλίζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το κράτος μέλος δεν παραβιάζει απλώς το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες δηλαδή, οπότε μπορεί να κινηθεί η περίπτωση διαδικασία πολιτικής φύσεως όμως του άρθρου 7 και να ανασταλούν τα δικαιώματα που μπορεί να έχουν εφαρμογή των συνθηκών, αλλά παραβιάζει και συγκεκριμένη διάταξη της συγκεκριμένη διάταξη του πολιτικού δικαίου, δηλαδή το άρθρο 19, πράγμα που δικαιολογεί την άσκηση από την Επιτροπή Προσφυγής λόγω παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ένωσης. Η Επιτροπή λοιπόν αξιοποίησε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου με την προσφυγή που άσκησε στις 2
Οκτωβρίου του 2018, ζητώντας από το δικαστήριο να διαπιστώσει ότι η δημοκρατία της Πολωνίας παρέχει το άρθρο 19 σε συνδυασμό με το 47 του χάρτη, διότι, καθώς μείωσε το όριο ηλικίας συνταξιοδοτήσεως των δικαστών του ανώτατου δικαστηρίου, εφάρμοσε την τροποποίηση αυτής τους δικαστές που είχαν ήδη διοριστεί στο δικαστήριο αυτό πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου, την ισχύ του νέου νόμου, και παρέσχε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας την ευκαιρία να παρατείνει την ενεργό δικαστική υπηρεσία των δικαστών αυτών με απόφαση πλήρους διακριτικής ευκαιρίας, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια και κυρίως χωρίς κατά τις αποφάσεις αυτές να προβλέπεται ένωμη προστασία. Δηλαδή, ο συνδυασμός αυτών των τριών, ας το πούμε, ρυθμίσεων ήταν αυτός που συνιστούσε την παράβαση του άρθρου 19. Με την απόφαση λοιπόν του περίφημου και πολύ συζητημένη επίσης της 24ης Ιουνίου 2019 πλέον, Επιτροπή κατά Πολωνίας, το δικαστήριο ανέδειξε περαιτέρω την έννοια της δικαστικής ανεξαρτησίας ως βασικής συνιστώσας της υποχρέωσης διασφάλισης πραγματικής ένωμης προστασίας κατά το άρθρο 19, η οποία με τη σειρά της πρέπει να επιτηρεί τις επιταγές του άρθρου 47 του χάρτη. Λοιπόν, συστηματοποιώντας την ομολογία που είπε ότι η απέτηση περί ανεξαρτησίας περιλαμβάνει μία εξωτερική πτυχή, η οποία συνίσταται στην πλήρη αυτονομία του δικαστικού οργάνου, στην μη υπαγωγή, στην ιεραρχική σχέση, σε εξωτερικές παρεμβάσεις ή πιέσεις που θα μπορούσαν να δείξουν την ανεξάρτητη κρίση του, νομίζω αυτό είναι προσωπικό, αυτό πρέπει να είναι προσωπική ανεξαρτησία του δικαστή, και αφετέρου μία εξωτερική πτυχή παρεμφερεί προς την έννοια της αμεροληψίας, που συναντάται με την τήρηση ίσων αποστάσεων προς τους διαδίκους και επιτάσσει αντικειμενικότητα και ουσία συμφέροντος κατά την επίσης του διαφοράς. Το νέο στοιχείο που εισφέρει η απόφαση στη σχετική συλλογιστική αφορά, νομίζω, τη σημασία της αρχής της ισοβιότητας για την προστασία των δικαστών από εξωτερικές παρεμβάσεις και πιέσεις. Αξιοποιώντας τα πορίσματα της Επιτροπής της Βενετίας, πρέπει να είναι επίδικη, το δικαστήριο αναλύει διεξοδικά το νέο πολωνικό νόμο περί ανώτατου δικαστηρίου για να καταλήξει ότι οι σχετικές με τα όρια ηλικίας των δικαστών μεταρρυθμίσεις και η άμεση εφαρμογή τους προκαλούν εύλογες αμφιβολίες ως προς την τήρηση της αρχής της αμφιβαιότητας και δεν δικαιολογούνται από το θεμητό σκοπό που θα ήταν η εναρμόνιση των ορίων ηλικίας πολιτικής αμφιβαιότητας ή η κατήρηξή σου της ισορροπημένης ηλικιακής σύνθεσης του δικαστικού σώματος. Δηλαδή δεν είναι τόσο η μείωση των ορίων, αλλά ο μηχανισμός που επιτρέπει στους δικαστές αυτούς την παραμονή στην ενεργό υπηρεσία με απόφαση διακριτικής ευγένειας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα, συνιστούν παράβαση και τάξη σε αυτές των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο τάξη της Συνδίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι δεν ευδοκίμησε η προσπάθεια της Πολωνίας να συνδέσει τον πολωνικό αυτό μηχανισμό με τη διαδικασία επιλογής και ανανέωσης της θητείας των μελών του ίδιου του Δικαστηρίου της Ένωσης, έτσι, που είναι η κυβερνητική επιλογή κάθε κράτους μέλους και απευθύνεται και κοινή συμφωνία, κατόπιν του νομοθέτησης μιας επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 255 της Συνθήκης, εδώ πρέπει να πούμε ότι η απάντηση του ΔΕΗ ήταν πιο λακωνική. Επίσης, η διέτηρηση μιας κρίσης εδώ, η συλλογιστική του δικαστηρίου, σχετικά με τη θεμελιώδη σημασία της υποχρέωσης του άρθρου 19, για τη διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τάξης, μιας Ένωσης Δικαίου, πράγμα που επιτρέπει, και αυτό είναι το σημαντικό, τον έλεγχο των εθνικών κανόνων οργάνωσης των δικαστηρίων εντός των κρατών μελών, με πρόμονα τις επιταγές της παραπάνω διάταξης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το δικαστήριο της Ένωσης οικειοποιείται σχετική κρατική αρμοδιότητα. Με άλλα λόγια, οι οργανωτικές ρυθμίσεις των κρατών μελών για τη δικαιοσύνη δεν μπορούν να καταστρατηγούν την αρχή της οικονομικής και θεσμικής αυτονομίας και να λειτουργούν ως δούριος ύπος για την άνωση του οδηγού της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Δηλαδή, δεν μετέχουν αποκλειστικές αρμοδιότητες του κράτους μέλους, πριν όμως η άσκηση δεν μπορεί να οδηγεί σε απονέμωση των αξιών της Ένωσης. Λοιπόν, η δεύτερη απόφαση που αφορά πάλι την Πολωνία, δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου του
2019 και εδώ αφορούσε η Επιτροπή Άρχισης της Προσφυγή κατά της Πολωνίας, μάλιστα προγενέστερη από την άλλη, αλλά συζητήθηκε αργότερα. Εδώ η ελληνική παράβαση, αφενός ζητήθηκε να διαπιστωθεί ότι το γεγονός ότι προβλεπόταν άλλο όριο συνταξιοδότησης για τις γυναίκες δικαστικές λειτουργού και άλλοι για τους άντρες, συνιστά παραβίαση και τις οδηγίες για την εφαρμογή των ανθρώπων των ίσων ευκαιριών, ίσης μεταχείρισης ανθρώπων και γυναικών, και από την άλλη το γεγονός ότι η μείωση των ορίων συνταξιοδότησης για τους δικαστές πλέον των τακτικών δικαστηρίων και η πρόβλεψη εξουσιοδότησης στον Υπουργό Δικαιοσύνης αυτή τη φορά και όχι στον πρόεδρο, όπως είχαμε διαπιστώσει του δικαστήριου, να επιτρέψει την παραμονή του στην ενεργό υπηρεσία. Και εδώ είναι αυτό συνιστά παραδείγμα του άρθρου 19 σε συνδυασμό με το 47. Εδώ δεν θα πω περισσότερα, διότι έχουμε επανάληψη τη προηγούμενη απόφαση του Ιουνίου του 2019. Φυσικά και εδώ διαπιστώθηκε παράβαση, διαπιστώθηκαν οι δύο αυτέ παραβάσει. Δηλαδή έχουμε επανάληψη τη απόφαση του Ιουνίου. Λοιπόν, η τρίτη και πιο σημαντική απόφαση, και με αυτή θα κλείσω, περιλαμβάνει νέες πτυχές. Αυτή δόθηκε και δημοσιεύτηκε ακριβώς ένα μήνα πριν, δηλαδή στις 19 Νοεμβρίου. Εκδόθηκε και αφορά κυρίως την ανεξαρτησία ενός τμήματος, του πειθαρχικού τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου. Εκδόθηκε επί προδικαστικών προσφυγών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολωνίας. Τι έγινε εδώ, τρεις Πολωνοί δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου προέβαλαν παραβιάσεις της αρχής της διακρίσεως της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ηλικίας στον τομέα της απασχόλησης, λόγω της πρόορης συνταξιοδότησής τους με νόμο που με προηγούμενες αποφάσεις του ΔΕΗ είχε κριθεί αντίθετος προς το ενωσιακό δίκαιο. Το ενδιαφέρον είναι εδώ ότι τελικά ο νόμος αυτός δεν θα εφαρμοζόταν στους συγκεκριμένους δικαστές, διότι τροποποιήθηκε και θα είχε ισχύ για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν κατήργησε την δίκη και εκτίμησε ότι έχει ενδιαφέρον, είναι αναγκαία η απόφαση του δικαστηρίου της Έψου για να επιληθεί ζήτημα δικονομικού χαρακτήρα. Δηλαδή, ενώ το επίδικο είδος της ένδειξης διαφοράς, η διαφορά που αυτή οι πολλοί δικαστές, η παγόταν κανονικά στην αρμοδιότητα του νεοσυσταθέτος στο Ανώτατο Δικαστήριο Πειθαρχικού Τμήματος, το ετών δικαστήριο διαρωτήθηκε αν, λόγω αμφιβολιών ως προς την ανεξαρτησία αυτού του οργάνου, όφιλε το ίδιο να μην εφαρμόσει τους εθνικούς κανόνες περί κατανομής δικαιωματικών αμφιβολιοτήτων και να επιληθεί το ίδιο των διαφορών αυτών. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προοπτική αυτή. Λοιπόν, η απάντηση του δικαστηρίου τώρα. Το δικαστήριο φυσικά υπενθύμησε αναλυτικά την ομολογία του ως προς το περιβάλλον της ανεξαρτησίας και είπε το εξής που νομίζω πως δεν έχει πει για πρώτη φορά στη σκέψη 124. Τόνισε δηλαδή ότι σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών που χαρακτηρίζει τη λειτουργία ενός κράτους δικαίου, η ανεξαρτησία των δικαστηρίων πρέπει να διαχειριάσεται έναντι της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο αναφέρεται στη διάκριση, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, πράγμα που σημαίνει ότι αναγνωρίζει στον εαυτό του την εξουσία να ελέγχει όχι μόνο εθνικές οργανωτικές ρυθμίσεις περί δικαιοσύνης, αλλά και την τήρηση της συνταγματικής αυτής αρχής εντός κράτους μέλους. Δεύτερον, το δικαστήριο ανέδειξε τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο νεοσυσταθέν πειθαρχικό τμήμα, το ότι εξ αυτού ανατέθηκε αποκλειστική αρμοδιότητα να εξετάζει τις διαφορές των δικαστών σαν τη συνταξιοδότηση με τον νέο νόμο, το ότι το τμήμα αυτό απαρτίζεται αποκλειστικά από νέους διορισμένους δικαστές, δηλαδή βάσει των νέων νόμων παρεμβατικών στη δικαιοσύνη, και το ότι απολάβει ιδιαίτερου βαθμού αυτονομίας. Και είπε το δικαστήριο ότι καθένα μέρα από τα στοιχεία αυτά εξεταζόμενα απομεμονωμένα δεν θέτει ένα αμφιβόλο την ανεξαρτησία του δικαστηρίου, αλλά ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό συμπέρασμα. Μιλάστε πολύ προηγουμένα, κύριε Πρόεδρε, και ξεκινήσω. Το δικαστήριο τελικώς έκρινε ότι το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής απαγορεύει να επίκουν διαφορές σχετικές με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στην αποκλειστική αρμοδιότητα οργάνου που δεν αποτελεί ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο.
Τούτο συμβαίνει ως άκρης αντικειμενικές συνθήκες για τη σύσταση του οργάνου και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του και τον τρόπο του ορισμού των μελών του μπορούν να προκαλέσουν στους πολίτες εύλογες αμφιβολίες ως προς τη στεγανότητα του οργάνου αυτού έναντι εμέσων ή αμέσων επιρροών από την πολιτική εξουσία. Δηλαδή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Στο ειδικό δικαστήριο εναπόκειται να καθορίσει αν αυτό συμβαίνει. Αν και αν συμβαίνει, η αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης επιβάλλει στο δικαστήριο αυτό να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί αποκλειστικής αρμοδιότητας του δικαστηρίου, δηλαδή να μην εφαρμόσει τις εσωτερικές διατάξεις περί κατανομής δικαιοδοσίας και να κρατήσει το ίδιο την υπόθεση. Αυτή η απόφαση πρέπει να διαβαστεί με πολύ προσοχή και να σχολιαστεί, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Και πρώτον, το αν ο διάδικος μπορεί σε περίπτωση που διαφωνεί με τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα και θεωρεί ότι δεν κατάλαβε καλά την υπόθεση, να ζητήσει να ακουστεί πάλι από το δικαστήριο, δηλαδή για να τηρηθεί αυτή την κατέρευση να ακρόαση. Επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις που συγκρίνει την αρχή της σύμφωνης προσδοξιακών δικαιοερμηνείας και την αρχή της υπεροχής. Και επίσης, ενδιαφέρουσες σκέψεις για τη δημιουργία των εθνικών δικαστικών συμβουλίων κόμμα, τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να μεριμνούν για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δηλαδή, οι σχέσεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Κλείνοντας αυτό, θα κάνω τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η εξής. Η Ένωση πληρονίζεται, αλλά δεν βυθίζεται, όπως μας είπε πει ο κ. Ράμπη την προηγούμενη φορά. Δεν πληρονίζεται παρά την τρομερή οικονομική κρίση και την ακόμη τρομερότερη πληρονίζεται μάλλον, αλλά δεν βυθίζεται. Το πρόβλημα μάλιστα είναι η ανεπαρκής θεσμοθέτηση και πρέπει να λυθεί με περισσότερη Ευρώπη και με κανονιστική ενδυνάμωση της Ένωσης. Δηλαδή, για να αναφέρω μάλιστα την ωραία την έξυπνη διατύπωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, η θεσμική αφάνεια του Eurogroup ήταν αυτή που εμπόδισε το δικαστήριο, στην απόφαση ιδρύτερα αντιτετάζει, παραδείγματος χάρη, να παράσχει ένα προστασία, διότι οι αποφάσεις του Eurogroup δεν είναι εκτελεστές πράξεις με την δική μας δημονομία. Δηλαδή, δεν είναι νομικά δημοκρατικές πράξεις, αλλά δεν μπορεί να ασκήσει θεσμικό έλεγχο. Λοιπόν, δεύτερο συμπέρασμα, το δικαστήριο με τις αποφάσεις του αυτές απαντά όχι μόνο στα κλασικά επιχειρήματα περί ελλείμματος δημοκρατικής νομιμοποίησης των γραφειοκρατών των δεξιλών, αλλά και στα πιο σύγχρονα επιχειρήματα, ότι παραδείγματος χάρη οι ίδιοι αξιολόγησης βάζουν κακούς βαθμούς στα κράτη-μέλη με κοινωνικές ευαισθησίες και ότι η αγορακεντρική προσέγγιση της Ένωσης έχει προκαλέσει αποσυνταγματοποίηση ή αποδυνάμωση της κανονιστικότητας των συνταγματικών διατάξεων. Δείτε το δικαστήριο δείχνει ενίσχυση του κράτους δικαίου, των αρχών του κράτους δικαίου. Και τέλος, οι πρόσφατες αυτές εξελίξεις καθιστούν σαφές πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του δικαστή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δηλαδή, το δικαστήριο κατοχύρωσε τις αρχές της υπεροχής, του άνωσης αποτελέσματος, της ευθύνης, των κρατών μελών του παραδείγματος του δικαίου της Ένωσης, εμπόδισε την πρόσβαση στην ΕΣΔΑ για να διατηρηθεί η αυτονομία και η ιδιαιτερότητα της Ένωσης και τώρα θωρακίζει την ανεξαρτησία των εθνικών δικαστών αξιοποιώντας το άρθρο 19. Και μάλιστα μπορεί να πει κανείς ότι η διαδικασία, η πλήρη διαδικασία της προσφυγής λόγω παραβάσεως του άρθρου 258 είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την πολιτική διαδικασία του άρθρου 7 που απαιτεί αυτονομία. Άρα ο δικαστής στον καιρό της έλλειψης κρίσης μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από τα πολιτικά όργανα. Και θα έλεγε κανείς ότι ο ακτιβισμός του δικαστή και μάλιστα ο βολονταρισμός είναι επιτέως και καλοδεχόμενος. Για τους προέδρους των ομάδων δικαστηρίων
αυτές τις κοινωνικές σχέσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι έτσι η εκπλήρωση μιας γλωσσοφικής υποχρέωσης που έχω πριν αρχίσω να καταγράφω κάποιες σκέψεις για τη σημερινή θεματική, η διατύπωση ιδιαίτερων δικαστηριών, για την πρωτοβουλία του Ελληνικού Δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης, ευχαριστώ ιδιαίτερως για το κόμμα που πήγε τα σχετικά έως και υπερβολικά για την περίπτωσή μου. Η θεματική είναι πάρα πολύ σημαντική, ας μείνουμε σε αυτό. Η συγκεκριμένη επιστημονική προσπάθεια, η εσωτερική επιστημονική προσπάθεια, προέκυψε στο πλαίσιο ενός γόνιμου προβληματισμού. Ξέρετε, πολλές φορές γίνεται η συζήτηση για τη λεγόμενη ξεκίνησε από το πάρκο. Η εισαγωγή αυτού του όρου για την δημιουργία ερεθισμάτων στην λεγόμενη ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Η συγκρότηση μιας τέτοιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας και η εκπροσώπηση αυτής της δημόσιας σφαίρας και στη χώρα μας ήταν η αφορμή και το ερέθισμα για μια τοποθέτηση στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης, η οποία έγινε τον Νοέμβριο του 2018, στο πλαίσιο μιας ιδέας που επεξεργαστήκαμε του κοινού, ο πρόεδρος κ. Δράμος και εγώ, στη συνέχεια στήριξε και ο πρόεδρος κ. Φουτανιάς και με τη δημιουργία μιας επιστημονικής εκδήλωσης, στην οποία θα καλούσαμε ξένους συμμετέχους καθηγητές ευρωπαϊκού δικαίου στις χώρες οι οποίες ας το πούμε έτσι, κατά κύριο λόγο, θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται εκεί, σε καμία περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ίσως μια πιο έντονη έκφανση του προβλήματος, ειδικά στη διάσταση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, συναντέλφων λοιπόν από την Πολωνία και την Ουγγαρία, συναντέλφων του καθηγητές Πανεπιστημίου από τη Γερμανία, ανώτατους δικαστές από την Αυστρία, με τη συμμετοχή κιόλας και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτή η εκδήλωση έδωσε την αφορμή, η σημαντική εκδήλωση που θέλετε ήταν η σημαντική άνθρωπη που χαρέστησε εκεί, κυρίως μια δημιουργική ετερογένεια ερεθισμάτων από πολλά κατακομμένη της Ένωσης σε σχέση με το πρόβλημα το οποίο κατά ξέματα και στην κρατουσία είναι ένα ζωτικό διακύβευμα για την ευρωπαϊκή ενωπητική διαδικασία και κάποιες σκέψεις οι οποίες διεκδικούν ακριβώς αυτή την επισήμανση θα προσπαθήσω να διατυπώσω και στη συνέχεια της ερώτησης που παρέμβασε σήμερα. Στη συνέχεια αυτής της εκδήλωσης, η οποία είχε και ένα αρκετά έτσι, σημαντικό και στενάχρονο για μένα επακόλουθο, ο συνάδελφος και εγώ πρέπει να το λέμε, γιατί είναι ενδεικτικό της παρίσπρισης αυτών των νοσηρών φαινομένων που έχουν αυτά τα, εγώ δεν τα έλεγα, ούτε καν οι liberal δημοκρασίες, πρέπει να σας πω ότι ο όρος ο οποίος έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται στην ευρωπαϊκή συζήτηση, το liberal δημοκρασία, είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιείται ως όρο. Εγώ για την χρήση του liberal προφανώς συμφωνώ, για την χρήση αυτού που έχει κατασκευάσει το καθεστώς του, στην Ουγγαρία, αντίστοιχα με τα φαινόμενα και στην Πολωνία, θα είχα ιδιαίτερο πισταγμό να προσχωρήσω στην κατάφαση του όρου του δόκιμου της χρήσης του όρου Δημοκρατία. Κράτη το οποίο όπως μάθαμε, θα επανέλθω σε αυτό το οποίο ήθελα να πω, κράτη το οποίο όπως μας είπε ο συνάδελφος από την Πολωνία, ο οποίος στη συνέχεια της παρουσίας του σε αυτή την εκδήλωση αντιμετώπισε και προβλήματα πειθαρχικής φύσεως στο Πανεπιστήμιο του για το γεγονός ότι δήθεν εξετάστηκε αρνητικά για την υπάρχουσα κατάσταση στη χώρα σε θέματα χρήση του κράτου δικαίου στο πλαίσιο μιας εξοικονομικής εκδήλωσης στο εξωτερικό. Να ανοίξω μια παρένθεση να πω εδώ ότι στην Ουγγαρία, δεν ξέρω αν υπάρχει στην Πολωνία, οπότε δεν θα ήθελα να το διατυπώσω ως πληροφόρηση, στην Ουγγαρία έχει εισαχθεί από το καθεστώς Orban ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Επιτρόπου. Αυτός είναι ένας κυβερνητικός επίτροπος, ο οποίος υπάρχει και δρά στα πανεπιστήμια, σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Όπως έχουμε
θυμίζει άλλες πολύ σκοτεινές εποχές, άκου κυβερνητικός επίτροπος πανεπιστήμιο, δείχνει δεν παρισπύει, δεν παρεμβαίνει σε θέματα ακαδημαϊκής ελευθερίας, απλώς λέει διαχειρίζεται τα οικονομικά πανεπιστήμια. Αυτά τώρα είναι αστειότητες, ας μου συγχωρηθεί ο όρος. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν τεθεί στη διαχείριση των οικονομικών σε έναν οποιοδήποτε χώρο, σε έναν χώρο ακαδημαϊκής έρευνας, έχει σαφέστατες δυνατότητες αμεσότατης παρέμβασης και χειραγώγησης, θα έλεγα, της επιστημονικής έρευνας. Συνεπώς, όλοι αντιλαμβανόμεθα τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι ίσως σημαντικό να το έχουμε υπόψη και αυτό κρατάω από κυρία Πρόεδρε, από την γνωστή σας εισαγωγική τοποθέτηση, τον όρο επαγρύπνηση. Η επαγρύπνηση και κατ' αυτήν την έννοια είναι ένας λόγος για τον οποίο επίσης οφείλουμε να είμαστε χαρούμενοι σήμερα για το γεγονός ότι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης αλλά και ο δικαστικός κόσμος, όντως όπως είπε και η συνάδελφος κυρία Πρωτεγούρου, είναι η δεύτερη εκδήλωση η οποία γίνεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, απλώς αφορμή προφανώς το σημαντικό το συγκεκριμένο βιβλίο, η θεματική είναι σημαντική. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτή η θεματική και η επιστημονική της επεξεργασία δίνει έτσι το ερέθισμα ενός δημόσιου διαλόγου και αντιμετωπίζεται από μια τέτοια ευαισθησία και δραστηριοποίηση, αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ θετικό για την αντανακλαστικά της που είναι το δικαστικό. Εδώ λοιπόν, συνεπώς, έχουμε μια θεματική, η κρίση του κράτους δικαίου με κύρια έκφανσή της και κατά τον άποψή μου όχι τυχαία. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος βασικός άξονας της θεσμικής συγκρότησης της σύγχρονης δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττεται με πρώτες κινήσεις την πλήξη της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Τα ενόμενα καθεστώτα, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναδείξουμε και να αντιμετωπίσουμε και ενάντια στο οποίο πρέπει να επαγγελθούμε, προφανώς δεν θέλουν αυτό το οποίο άκουσα και τις τοποθετήσεις σας και είναι για εσάς το διακύβευμα και στη χώρα μας ένα διαρκές διακύβευμα την διασφάλιση των προϋποθέσεων ουσιαστικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Γιατί απλούστατα δεν θέλουν ουσιώδη, θεσμικά και πραγματικά ανεξάρτητα, αντίβαρα σε αυτό το οποίο υποτίθεται έτσι πρωτογενώς μπορούν οι ίδιοι ως πολιτική εξουσία να εκπροσωπήσουν, που είναι η βούληση του λαού. Έτσι. Η βούληση του λαού, την απηχεί αυθεντικά ο κ. Κατσίνσκι και ο κ. Χόρπα. Το γεγονός βέβαια, και αυτό προφανώς δεν πρέπει να μας αφήσει αδιάφορο, το γεγονός ότι αυτού του είδους η ρητορική, αυτού του είδους οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, θα έλεγα το εξής, ότι εν πάση περιπτώσει δεν συναντούν την αντίδραση, την έντονη αντίδραση του λαού στην Πολωνία έτσι και στην Ουγγαρία, είναι κάτι το οποίο οφείλει να μας προειδεάσει για τη συνθετότητα του συγκεκριμένου φαινομένου, για την πάλι για την ανάγκη επαγρύπνησης σε σχέση με τους τρόπους αντιμετώπισης, οι οποίοι όμως πρέπει να τελειούν σε συνέστηση και γεγονότος ότι το θέμα είναι πιο βαθύ, πιο σύνθετο. Είναι σαφές ότι προφανώς υπάρχει μια ουσιώδης αιτιώδης διασύνδεση με το πολύ σημαντικό πρόβλημα που είναι το μεταναστευτικό ή τουλάχιστον ως τέτοιο, γιατί αυτό έχει σημασία, δεν έχει σημασία αν κάτι είναι κειμενικά σημαντικό. Είναι το γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι υποκειμενικά βιώνεται ως ένα θέμα στα διάφορα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα ζήτημα ταυτότητας, επιβίωσης, φόβου. Όπως γράφω έτσι κάποιες σκέψεις ως προς αυτό στο κείμενο που φιλοξενείται σε αυτήν την
στο συλλογικό επιστημονικό έργο, η Ευρωπαϊκή Ενοποιητική Διαδικασία ως ένα εγχείρημα πραγματικά πρωτοφανούς ιστορικής πρωτοτυπίας, έτσι, έχει εγγενείς τις χέρες. Το μεταεθνικό επίπεδο συλλογισμού, συνείδησης, προφανώς θέλει, εδώ έρχομαι στην σκέψη που θα ήθελα να περαστώ μαζί σας, έχει την ανάγκη ταυτοτικών συγκλήσεων, ταυτοτικών αποτυπώσεων. Ο πολίτης έχει πολλά να σκεφτεί και κυρίως να αισθανθεί όταν κάνει αναφορές στο δικό του έθνος κράτος. Αναφορές και κοινές μνήμες, αισθητικές, ιστορικές, πολιτιστικές. Το μεταεθνικό επίπεδο, το οποίο συγκροτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενοποιητικής Διαδικασίας, δεν μπορεί να συγκροτηθεί πέρα από την ανάγκη μέσα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ενοποιητική Διαδικασία να συγκροτούνται σιγά σιγά στον καθή ιστορικό χρόνο, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, μέσα από τη συγκρότηση αντίστοιχων ταυτοτικών τόπων. Η σκέψη την οποία έτσι έχω προσπαθήσει σε κάποια τελευταία μου πραγματά να διατυπώνω είναι ότι εδώ το δίκαιο, κατά αυτή την έννοια αυτό που λέμε κράτος δικαίου, κράτος δικαίου βέβαια όχι με την έννοια της τυπικής νομιμότητας. Γιατί ξέρετε, ο αντίλογος από τα αυταρχικά, αυτά καθεστώτα, παρακολουθώ το τελευταίο χρονικό διάστημα της αντιδράσης του PIS, έτσι, του κυβερνώντος κόμματος και των κύκλων του στην Πολωνία, μα μία είναι στο δίκαιο. Εμείς δίκαιο συγκροτούμε, νομίζω να το επισημάνω και όσους ενδεχομένως τυχαίνει να το γνωρίζουμε, αλλά με την βοήθεια ενός ιδιαίτερου εκλογικού συστήματος έχει συνταγματική πλειοψηφία και κατά αυτή την έννοια σε επίπεδο απλού νόμου, έτσι, τυπικού νόμου, αλλά και σε επίπεδο συντάγματος μπορεί ουσιαστικά να προβεί σε συνταγματικές αναδιαρθρώσεις της συνταγματικής ανώμης τάξης στην Πολωνία. Συνεπώς, το επίπεδο όπως αντιλαμβανόμαστε ακόμα και στις ενοικιακές ερωτήσεις του πρόεδρου Σουδαμίδης, κάθος δικαίου, έτσι, προφανώς πρέπει να δούμε κάποιες άλλες συστοιχίσεις. Εκεί λοιπόν, γιατί αναλάβουν η τυπική νομιμότητα, η λεγαλιτέ, έτσι, η γερμανική, έτσι, η γερμανική τυπική διάρκεια της κοινωνικής θεωρίας, υπηρετείται. Και συγκροτείται στο επίπεδο της θέσπισης τυπικών νόμων από την ψηφίωσης εκεί συνθέσεις του Προεδρείου ή στην Αυστρία ή στην Ουγγαρία. Να προεκτείνω μάλιστα, παρέχοντάς σας έτσι μια πολύ πρόσφατη πληροφόρηση σε συνέχεια των όσων πολύ διαφημιστικών μας είπε η Πρωθυπουργού για τις κάρτες προηγουμένως. Μετά από την έκδοση, αυτό είναι αυτό που συζητούσαμε πριν, μετά από την έκδοση και εγώ προσπαθώ έτσι να συγκροτήσω λίγο την ειδησιογραφική μου ενημέρωση για να μπορώ έτσι λίγο να κάνω και κάποιες επιστημονικές εξολογήσεις. Μετά από την έκδοση της τελευταίας απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία μας περιέγραψε η καλή συνάδελφος, αμέσως τι είχαμε. Το παραπέμπον δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο, δηλαδή το Supreme Court, να πω ότι το Supreme Court είναι σε αντίθεση με το Constitutional Tribunal, έτσι, είναι το δικαστήριο, ας το πούμε έτσι, που ακόμα υπάρχει η ηγεσία, η αντίθετη με το καθεστώς Κατζίνσκι κτλ. Υπάρχει η πρόεδρος εκεί, την οποία περιμένουν και δεν μπόρεσαν να διακόψουν βία τη θητεία τους, δεν τους πέρασε να διακόψουν βία τη θητεία της. Περιμένουν την κανονική λύση της θητείας της, η οποία εξεταίνει Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, του 2020. Εν πάση περιπτώσει, εκεί υπάρχει ακόμα στο Supreme Court, το οποίο ήταν και το έχουν υποβάλει το σχετικό προδικαστικό ερώτημα. Δέχτηκαν την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε, ωραία. Εγώ λοιπόν, με βάση τα κριτήρια τα οποία εξέθεσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν λόγο απόφαση, θεωρώ ότι αυτό το Πειθαρχικό Συμβούλιο προφανώς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ενός δικαστηρίου με την έννοια, ας το πούμε έτσι,
η οποία επικρατεί στο νοσιακό δίκτυο. Δεν πληρούνται οι βασικές δικαιοκρατικές προϋποθέσεις ώστε αυτός ο σχηματισμός να κατηγοριοποιείται ως δικαστήριο. Και τώρα, αυτό το οποίο διάβασα χθες και σας το εισφέρω σε ενημέρωση, είναι ακριβώς επειδή υπήρξε αυτή η απόφαση σε συμμόρφωση με, το προδικαστικό, με την απόφαση προδικαστική από το προβάτο Supreme Court, διατυπώθηκε και έχει τεθεί προς ψήφιση στην Πολωνική Βουλή με ελάχιστες πιθανότητες να μην γίνει νόμος του πολωνικού κράτους, συγκεκριμένο νομοθέτημα το οποίο προβλέπει, προσέξτε, πειθαρχικές κυρώσεις για όλα τα δικαστήρια τα οποία και ποινικές κυρώσεις. Λοιπόν, ποινικές κυρώσεις για τους δικαστές οι οποίοι εμένοντας στη συλλογιστική την οποία διατύπωσε το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ότι εναπόκειται στο δικάζον εθνικό δικαστήριο, να αξιολογήσει αν αυτά τα γενικά και αφηρημένα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται ούτως ώστε να υπάρχει κατάφαση από ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με δικαστήριο. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θα προβούν σε αυτή την αξιολόγηση επί τη βάση των κριτηρίων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπόκειται σε πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις. Με κύρια, εδώ έρχομαι ακριβώς αυτό το οποίο είπα, θα προσπαθήσω λίγο να το νηματοδοτήσω πώς μπορεί το δίκαιο, ας το πούμε έτσι, το προφητικό αντικείμενο του ενωσιακού δικαίου, να δώσει λύσεις, θα προτείνω λίγο το συλλογισμό της θέσης, πώς μπορεί να δώσει κάποιες πρακτικές λύσεις εκεί που είναι δεδομένο ότι η πολιτική δυσλειτουργεί. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Η διαδικασία του άρθρου 7 έχει πολιτικές ανασχέσεις. Κατά αυτή την έννοια δεν είναι αποτελεσματική για την στυλίτευση αυτών των εκφάνσεων των παραβιάσεων της δικαιοκρατικής καταρτήσεις. Γιατί στο τέλος της διαδικασίας του άρθρου 7 πρέπει να υπάρξουν ομοφωνίες σε πολιτικό επίπεδο, τις οποίες μόνο έναν να έρθει να διαφωνεί, ουσιαστικά μπορεί να στοτινάξει στον αέρα και να καταστήσει την όλη διαδικασία άνευ αδικημένου. Συνεπώς, ειδικά αυτό το οποίο περιλαμβάνεται σε αυτό το πρόσφατο σχέδιο νόμου, που δεν ξέρω τι όλες εσείς και προδιώσεις και την πιο πρόσφατη ενημέρωση, αν έχει θεσπιστεί και ως όχι, αλλά επίκειται σε βάση τόσο και δεν ξέρω αν υπάρχουν και ουσιαστικές ανασχέσεις. Εδώ πολιτικό άλλο και έκανε αντίδραση από την θεσμικά φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά η συσχέτιση επίπεδα άλλων κινούνται σε ένα επίπεδο εθνικοπολιτικής διευθέτησης που δεν το πιστεύω. Ούτως ή άλλως δεν προσχωρώ σε αυτήν την άποψη, αλλά θα μπορούσε ο κ. Γκατζίνσκι και η συναυτόματα. Η συσχέτιση της υποβολής προδικαστικού ερωτήματος με επαπειλούμενες κυρώσεις, αυτό συνιστά πειθαρχικές και ποινικές για τον οποιοδήποτε λόγο και αν προβλέπεται σε οποιοδήποτε νομοθέτημα. Αυτό ουσιαστικά αναιρεί την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν περάσει ένα τέτοιο είδους νομοθέτημα, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Η Ένωση πρέπει να αποφασίσει, γράψατε κάτι κύριε Πρόεδρε της προάλλης, το οποίο πτυχεί απολύτως στη συλλογιστική μου. Η Ένωση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυρό πρόβλημα. Πρέπει να αποφασίσει αν ουσιαστικά εννοεί την διαδικασία της πολιτικής και θεσμικής της ορίμανσης ή όντως θέλει να καταστεί κάτι στο οποίο κανείς δεν θα αντιληφθεί γιατί σε τελική ανάλυση η Βρετανία αποχώρησε από αυτό. Δηλαδή ένας χαλαρός, μια χαλαρή συνομάδωση έτσι, για την διασφάλιση ελευθερίας εμπορίου, ενιαίων όρων και προϋποθέσεων για την μεταπόληση ζαρζαματικών. Συγχωρήστε με που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά αυτή είναι, αυτό βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της θεσμικής και πολιτικής αποψήφωσης. Λοιπόν, το διακύβευμα είναι μείζον και οι κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, κατά την κατά μου άποψη, οι κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν πολύ δραστικές για να συγκροτηθεί ένας πόλος ουσιώδους ανάσχεσης αυτής της τάσης, η οποία όμως, για τη λόγη που προανέφερα, έχουμε κάνει με την ίδια τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ίδια την τεχνολογία της, θα προέλθουν κατά κύριο λόγο όχι από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από όλους εσάς. Α
από τη δικαστική εξουσία. Τι σας φοβίζει αυτό, ειδικά στο επίπεδο της, στα συμφραζόμενα της συζήτησης, σε επίπεδο ενωσιακό, η συζήτηση περί του δίκων, αν το περί του δίκων το παρουσιάζει κανείς ως μία έφαση παθογένειας, υπερακτιβιστικού δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγχωρήστε να λέμε εκτός των πληρώνων, και αυτός είναι ένας ισχυρισμός και μία επισήμανση πραγματολογική, δεν είναι καν αξιολογική. Γιατί είναι πραγματολογική, γιατί αύριο θα τα πούμε πολλές φορές, δεν είναι ιδιαίτερη επιστημονική πρωτοτυπία σε αυτό το οποίο λέω, έτσι και λίγο κρύβει από μένα, αλλά ας το λέμε. Η ευρωπαϊκή ευρωποιητική διαδικασία δεν θα υφίσταται χωρίς τον ακτιβισμό του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι θέλουμε να πούμε ακτιβισμό, ποιο είναι το φαινόμενο του ακτιβισμού, είναι ουσιαστικά ένα βήμα συγκρότησης ενός δικαστικού συλλογισμού σε ένα, σε συμφραζόμενα στα οποία κακά τα ψέματα δεν έχεις ένα γραπτό αίρεσμα στις συνθήκες. Και όχι μόνο αυτό. Δεν έχεις. Και την εκμεφρασμένη θα είναι το αντίθετο. Έχεις την εκμεφρασμένη αντίθετη βούληση των κρατών. Από πού να το πάρει. Η βασική, το έχω πει πολλές φορές, η βασική δογματική άξονα πάνω στους οποίους συναθρώνεται αυτό το οποίο αποκαλούμε ενωσιακή ενωτητάξη, έχουν προκύψει στο πλαίσιο της λεγόμενης ακτιβιστικής νομολογίας του ΔΕΤ. Η αρχή της υπεροχής, η αρχή του αμέσου αποτελέσματος, η αρχή που ανέφερε η κυρία Βελεντούρου της ευθύνης των κρατών μελών και την παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου, όσο μάλλον για τις πρόσφατες τις εκφάνσεις, οι πώς πρόσφατες εκφάνσεις, οι οποίες σας αφορούν άμεσα από εσάς τους δικαστές, με την περίφημη νομολογία Κρόμπλερ, όπου ακόμα και το ανώτατο εθνικό δικαστήριο, όταν εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο, αν σφάλει σε θέματα ερμηνείας του ενωσιακού δικαίου, ή αν λογουδάρει, υπέχει υποχρέωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος, την οποία παραβιάσει, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θεμελίωση, στοιχειοθέτηση και ευθύνης του αντίστοιχου δημοσίου έναντι του δημοτέντος πολίτη. Όλα αυτά δεν είναι, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Σήμερα, πολλές δεκαετίες μετά από τη συγκρότηση των αντίστοιχων νομολογιακών αποφάσεων του δικαστηρίου, δεν έχετε ένα γραμμένο. Η αρχή της υπεροχής, πείτε τη σημειολογία αυτής της κίνησης, στη συνθήκη της Λισαβόνας το πρώτο και μετά από πολλή φασαρία, η οποία οδήγησε στην εκβολή της αρχής της υπεροχής από το κυρίως κείμενο των συνθηκών, έχει τοποθετηθεί σε ένα πρόσθετο πρωτόκολλο, σε μια δήλωση, σε μια δήλωση προς αντιθήσεως στο κείμενο της συνθήκης της Λισαβόνας, όπου και εκεί, προσέξτε, η αναφορά στην αρχή της υπεροχής που κάνει ο ενωσιακός νομοθέτης, έτσι, ο συντακτικός νομοθέτης, είναι περιγραφική. Λέει, ως γνωστόν, σύμφωνα με την ομολογία του ΔΕΕ, υφίσταται κάτι που το λέμε αρχή της υπεροχής. Δηλαδή, ακόμα και στο 2009, βάλετε κάτω, είναι γύρω στα 50 χρόνια, 49 χρόνια μετά την απόφαση Κώστα, που για πρώτη φορά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά μίλησε για την αρχή της υπεροχής, που ο ενωσιακός νομοθέτης, δηλαδή τι, η πολιτική ηγεσία των κρατών μελών, δεν μπορούσε να συγκροτήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις πολιτικής συνέντευξης, ούτως ώστε την αρχή της υπεροχής να μην την αποτυπώσει περιγραφικά ως κτήμα της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να την κάνει κτήμα. Υφίσταται η αρχή της υπεροχής. Συνεπώς, είναι σαφές ότι ο ρόλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπομονικός αυτό το σαν τον ρόλο, αλλά και ο ρόλος του Εθνικού Δικαστή είναι υπομονικός. Γιατί όλα αυτά τα οποία προανέφερα, όλοι αυτοί οι συγκροτούντες στην δογματική συνάρτηση της ενωσιακής ένωσης τάξης, άξονας, έχουν προκύψει από δίκαση. Προδικαστικά ερωτήματα του Εθνικού Δικαστή. Δεν μπορεί κανείς να συλλάβει την έννοια της συγκρότησης της ενωσιακής ένωσης τάξης χωρίς εσάς. Χωρίς τον Εθνικό Δικαστή. Αυτό λοιπόν, πώ
έχουν γίνει υποχωρήσεις σε άλλα επίπεδα. Στον διάλογο μεταξύ ανωτάτων δικαστηρίων, του Στρασβούργου Δικαστηρίου της Γερμανίας κτλ. Ούτως ώστε τι, να μην ανασκεφθεί η διάθεση και η προθυμία του Εθνικού Δικαστή να υποβάλει προδικαστικά ερωτήματα. Γιατί? Γιατί ο θεσμός της προδικαστικής παραγωγής δεν είναι ένας μηχανισμός απλώς δικαστικής εσωτερικής συνεργασίας. Είναι ο θεσμός και ο μηχανισμός πάνω στον οποίο στηρίζεται το δικαστήριο, πάνω στον οποίο επαφείεται η δυνατότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρχάς να συγκροτεί προϋποθέσεις συνοχής και αρμονίας εντός της ενωσιακής ένωσης τάξης, αλλά και κυρίως να εξελίσσει το ίδιο το ενωσιακό δίκαιο και να το προσαρμόσει στις ανάγκες των καιρών. Οι ανάγκες των καιρών σήμερα, και στεναχωρήθηκα λίγο που διάβασα κάποιες, είναι βαρύς όρος και βαρύς ανθρώπινο, εγώ πιο σύντομα από τα σπιτώσει, να πω κάτι αντίθετο με τον Βάιλερ ή τον Φον Μποκτάντη, ήπιες δηλαδή αντιμετωπίσεις. Γιατί καλώς ή κακώς, λέει ο Όρμπαν, δεν είναι κατάφερες. Ας μου επιτρέψουν αυτά τα πολύ μεγάλα μεγέθη της, του ευρωπαϊκού δικαίου να έχουν μια διαφορετική άποψη. Η κυρία είναι δύσκολη και εγώ δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξο στην παρούσα φάση από του κυριακού λόγου οι οποίοι δεν είναι τη παρούσα να αναλυθούν και ίσω και δεν είναι και το γνωστοποιητή, ίσω και δεν είναι το γνωστοποιητή. Δεν υπάρχουν και οι αντίστοιχες και το αντίστοιχο βάρος σε επίπεδο πολιτικών προσωπικότητων για να προκύψουν αυτές οι ανασχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το κόμμα της πολιτικής. Λοιπόν, το δικαστήριο, και όταν λέω το δικαστήριο, εννοώ και τον Εθνικό Δικαστή ως βασικό πυλώνα της ενωσιακής ένωσης τάξης, είναι σαφές, το έχουμε πάρα πολλές φορές, και τον πολιτικό ρόλο του Εθνικού Δικαστή. Χωρίς τον Εθνικό Δικαστή στη διάστασή του ως και ενωσιακό δικαστή, δεν μπορεί να συγκροτηθεί η ενωσιακή τάξη. Είναι πάρα πάρα πολύ κομπλικός. Ήθελα να κλείσω με το εξής. Ένα θέμα το οποίο έχει ανακύψει είναι το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την επόμενη μέρα που υπήρξε η ανακοίνωση αυτής και να δείτε δηλαδή πώς μπορεί να υπάρξει μια εισπράγμαση, η αλλαγή της ενωσιακής ένωσης τάξης. Την επόμενη μέρα που ανακοινώθηκε αυτή η πρωτοβουλία για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει και ποινικές και εκτακτικές κυρώσεις του κυβέρνου για το τέλος της κολονίας, άρχισαν να συγκροτούνται απόψεις και τοποθετήσεις σε σχέση με το αν γίνει κάτι τέτοιο, υπό ποιες προϋποθέσεις στην, ας το πούμε έτσι, ενδοενωσιακή ένωση τάξη θα δεσμεύουν λόγω χάρη μια γερμανική επιχείρηση, μια απόφαση την οποία θα λάβει ένα ούτω καταπιστέν και συντροφιθέν πολωνικό σε εισαγωγικά κατά ανάγκη δικαστήριο. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή απαραίτητες νομιμοποιητικές προϋποθέσεις για να υπάρξει ακόμα και σε ένα επίπεδο έτσι, ας το πούμε έτσι, πιο επιφανειακό έτσι, μια ενότητα στην ένωση τάξη. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα, πάρα πολύ για τη σημερινή εκδήλωση και το δεύτερο. Στους μετανάστες που ζουν στη χώρα αυτή για να μεταγκατασταθούν.
αφήνουν στη χώρα καταγωγής τους, ακριβώς γιατί βλέπει αυτή την δεξιόστροφη στροφή, δεξιόστροφη τάση του πληθυσμού. Κάπου κάνετε ένα λόγο για τα πολιτιστικά ερωτήματα και τα προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν σε σχέση με την νέα νομοθεσία, η οποία θα υπάρξει στη χώρα με την Πολωνία. Πολωνία ή Ουγγαρία, δεν ξέρω τι θα πει. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως θα πρέπει να ξαναδιαβάσουμε την απόφαση για το προεδρευτικό έργο που είχε στείλει το High Court της Ιρλανδίας στο δικαστήριο και την απάντηση που έδωσε στο δικαστήριο με αφορμή έτοιμη έκδοση Πολωνού στην χώρα. Έχει ένα ενδιαφέρον διάγραμμα να δούμε τις θέσεις που πήρε το δικαστήριο. Στο θέμα τη αρισιτέλεια επίση των κυρώσεων, με το φανέσιο του δικαστήριου που θα πει τα εμπλοκιστήρια από την διέξοδο, έτσι που βλέπει ότι πραγματικά θα είναι αρισιτέλη σαν διαδικασία. Τώρα το λόγο που τον έχει πάρει ο κύριο Πέτρο Αντικάκο, που είναι πια και συναντική σα αρχηγό. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επιθυμεί το Συμβούλιο Δημοκρατίας, εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Δικαστήριου και κύριε Πρόεδρε, από τον οικείο μου, με τον γέστο. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση, κύριε Μεταξά. Δίνεται μια ευκαιρία έτσι πραγματικά και σε έναν δικαστή που έχει ειδικό και κλινικό background να μιλήσει για το πρόεδρο του δικαίου. Θα σας πω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, στο πρώτο μου κομμάτι για την ελευθερία έκφραση του δικαστή σύμφωνα την ομολογία του ΕΔΑ. Και έπειτα, σε τελειώσει την ελευθερία έκφραση, θα σας πω και δύο σκέψεις σχετικά με το κράτος δικαίου και την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανεξαρτησία λοιπόν της δικαιοσύνης από το πρίσμα της ομολογίας του ΕΔΑ σε θέματα ελευθερίας έκφρασης αγγίζει ζητήματα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης επομένως του κράτους δικαίου στο πλαίσιο της Συμβουλής της Ευρώπης. Το ΕΔΑ στην ομολογία επιβεβαιώνει την ελευθερία έκφραση και για τον δικαστικό λειτουργό. Αρκεί, κατά το λέει, να μην εγκυρώνται υπόνοιες για μεροληψία και ανεξαρτησία και την ανεξαρτησία του. Η δημόσια τοποθέτηση δικαστή σε θέματα αναθεώρησης του συντάγματος είναι αυτή που οδήγησε τον πρίγκιπα του Λίχτενστάιν στην απόφασή του να μην ανανεώσει τη θητεία του κουρέου του διοικητικού δικαστηρίου και αυτό αναφέρει το ΕΔΑ στην υπόθεση Βίλε. Έχει μια καθιλωτική συνέπεια στην άσκηση ελευθερίας έκφρασης του δικαστικού λειτουργού. Αναφέρεται και στο βιβλίο σας, κ. Μεταξά, η υπόθεση ΠΑΚΑ είναι γνωστή σε όλους. Σε αυτή την υπόθεση θα ήθελα να πω ότι το δικαστήριο επικροτεί την ποινική στάση του δικαστή σε θέματα που αφορούν τον οργανισμό δικαστηρίων και αποτελούν ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Μάλιστα, λέει το δικαστήριο, το κράτος μέλος έχει πολύ στενά περιθώρια εκτίμησης της συγκεκριμένης υπερφόρας. Στην υπόθεση Μπουντεσχίνα, το δικαστήριο σταθμίζει τις επαγγελματικές ικανότητες του δικαστή και καταλήγει ότι δεν υπήρξε η επαγγελματική ανυπάρκεια που οδήγησε στην απόλυση, αλλά αυτή επισυνέβη λόγω της προηγούμενης δημόσιας θέσης σε θέματα δικαιοσύνης. Πάντως, λέει το δικαστήριο, το δικαίωμα να καταλαμβάνει κάποιος δημόσιο αξίωμα δεν προασπίζεται στην ΕΣΔΑ. Στην υπόθεση Καγιάσου, το δικαστήριο εξετάζει την ελευθερία έκφρασης του δικαστή μέσα από το πρίσμα της παράγραφου 2 του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ. Τα μέτρα περιορισμού της ελευθερίας έκφρασης πρέπει, λέει το δικαστήριο, να είναι προβλεπόμενα στον νόμο, να είναι απαραίτητα σε μια δημοκρατική κοινωνία για έναν νόμιμο σκοπό, όπως είναι η αυθεντία και η μεροληψία της δικαιοσύνης. Καταλήγει πως η απόλυση του εισαγγελέα στην περίπτωση αυτή και η δυνατότητα άσκησης ούτε του δικτυακού λειτουργήματος ήταν δυσανάλογη. Σε αυτήν την απόφαση βλέπουμε κάτι που λέγεται και στο βιβλίο που επικοινωνηθήκατε και μεταξύ το κράτος δικαίου είναι σε σύγκρια, βρίσκεται σε σύγκρια με τη δημοκρατική κοινωνία. Είτε το κράτος δικαίου προσεγγιστεί υπό την έννοια του rule of law, είτε του Red Star, είτε του Etat des Lois, το οποίο είναι κατεμέ, είναι σε ελοσυγκρούμενο. Στην απόφαση Καγιάσου, το δικαστήριο υπογραμμίζει την υποχρέωση του δικαστή να εκπροσωπεί αποτελεσματικά τις αρχές του κράτους δικαίου. Αυτό είναι το αντικείμενο της εμπιστοσύνης του κοινού στον δικαστή, ότι θα υπερασπιστεί αυτές τις αρχές και με την έκφρασή του, όχι μόνο με την απόφασή του. Ο δικαστής εκφέρει άποψη ακόμη και σε θέματα που το δικαστήριο μπορεί να έχουν πολιτικές προεκτάσεις. Πάντως,
Το δικαστήριο τελικά προτείνει συντράτηση στην ελευθερία λόγου του δικαστή, όπου τίθεται όμως θέμα προσβολής της αυθεντίας και της αμεροληψίας του δικαστηρίου. Αρχές που είναι παγκόσμιοι προδικητές και στις αρχές δικαστικής διοντολογίας Μάγκα Λόρε. Δεν πρέπει λοιπόν να διασελεύεται η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σώμα ως του ουσιαστικού εγγυητή της δικαιοσύνης μια θεμελιώδους αξία σε μια προηγούμενη πολιτεία. Το δικαστήριο απαιτεί σχετικά με την ελευθερία έκφρασης του δικαστή να υπάρχει μια διάκριση της κρίσης. Μάλιστα προτρέπει σε αυτοσυγκράτηση, restraint, λόγω του ότι για το δικαστικό λειτουργό είναι πιο εύκολη πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από ό,τι στον οποιοδήποτε πολίτη. Το θέμα αυτό της ελευθερίας έκφρασης τίθεται και στην τρίτη γνώμη του Συμβουλευτικού Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικαστών. Συγκεκριμένα στη σκέψη 33 αναφέρεται υπάρχει ανάγκη για εξισορρόπηση ανάμεσα στην ελευθερία έκφραση του δικαστή και στην απέτηση για ουδετερότητα. Είναι έτσι απαραίτητο για τον δικαστή, ακόμη και αν ανήκει ως μέλος συμβολικό κόμμα, βλέπετε τις περιπτώσεις οι Γερμανίες καλύπτουν αυτοσύνητες, να απέχει από οποιαδήποτε πολιτική ενεργοποίηση υποθέτεται σε κίνδυνο την εξαρτησία του ή την εικόνα της αμεροληψίας του. Αυτά σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και την ομολογία του ΕΔΑ. Τώρα, κάνοντας χρήση του βήματος, αναφέρθηκε η Περπεδούρου πολύ αναλυτικά στις υποθέσεις Κάρολος Εσκριβάνου, η τέταρτη Μυστήρια της Ζουστίσσας και Ασοσιάδος ειδικά με το ζωή σας, προσδοκίες σας. Εκεί το ΔΕ δέχθηκε ότι οι μισθολογικές ακολαβές του δικαστικού λειτουργού είναι συγγύης με την εξαρτησία του. Τελικά βέβαια δεν υπάρχουν στον χάρτη στις περικοπές λόγω της νοσοκομικής κρίσης, αλλά όπως υπόθηκε, ερμήνευσε το άρθρο 19 της συνθήκης Υπουργικής Ένωσης και δέχθηκε ότι στην έννοια του δικαστήρια περιλαμβάνονται και τεχνικά δικαστήρια, στο μέτρο που ερμηνεύουν και εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, στο πλαίσιο της Εθνικής Ένωσης Τάξης. Τα εθνικά δικαστήρια που κοινούν λοιπόν με το ΔΕΗ διασφαλίζουν την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Πρόκειται για σημαντική νομολογία που καθιερώνει την ενιαία αντιμετώπιση του εθνικού δικαστή ως ενωσιακού δικαστή, το οποίο υπερτερήθηκε μεταξύ, συμβάλλει με τρόπο που προσφέρει την ενίσχυση της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αντίστοιχους λόγους, είναι σημαντική και η χρήση του προδικαστικού ερωτήματος από τα εθνικά δικαστήρια. Ας μου θα πει μια παρέκβαση. Η ενοποίηση της ΕΕΠ είναι το ευθέω. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι η ΘΑΚ. Η περαιτέρω ενοποίηση και ευάθμιση αυτής της ενοποίησης. Για να συμβεί αυτό, έχουμε αφενός την οικονομική ενοποίηση. Νομίζω ότι μόνο πρέπει να προχωρήσουμε και στην ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, το οποίο ξεκινάει δηλαδή. Όταν τα τελευταία έτη πιστεύουμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη με την άσκηση προάμει και αισθάνομαι ότι είμαι σε μια χώρα, στην αυτή χώρα και χρησιμοποιώ ελεύθερο κινητό και το Ιντερνετ, αισθάνομαι διαφορετικά. Τι θα γινόταν άραγε εάν είχαμε μια ενιαία επίσημη γλώσσα. Η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική ως κράτος δικαίου. Είναι σημαντική ως χώρος προστασίας των ανθρωπίνων και δημιουργικών δικαιωμάτων. Ο χάρτης ήδη έκλεισε 10 χρόνια πριν λίγες μέρες, χάρη στην περιοδό δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει το άρθρο 47 όπως και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και προβλέπει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη από ανεξάρτητο και με ρόλο του δικαστήριο. Από το βιβλίο που έχουμε εδώ αναχείρας, αφορεί εύκολα το συμπέρασμα πόσο εύκολο είναι να απολεστεί η έννοια του κράτους δικαίου σε μια δυτική χώρα. Ενώ είναι αποτελεσματικό ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις αρχές του κράτους δικαίου σε μια υποψήφια χώρα, αντίθετα, διαφαίνεται ότι το ΔΕΗ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να δράσουν πραγματικά και αποτελεσματικά σε μια χώρα που παραβιάζει το κράτος δικαίου και είναι δυνέμενος. Αναφέρεται και σε ένα σελίδα 5 του βιβλίου από τον Πολωνό καθηγητή. Ίσως σε κάποιο σημείο η διερεύνηση που παραβιάζει το κράτος δικαίου να μπορούσε να οδηγήσει στην αναστολή του δικαιώματος ψήφου της Πολωνίας, που είναι η χώρα αυτή που προσβάλλει περισσότερο το κράτος δικαίου σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται τον Νοέμβριο. Κρίθηκε ήδη πάλι με το ΔΕΕ ότι ένα τμήμα νέων των ορτών δικαστηρίων δεν είναι παρκώς ανεξάρτητο και όπως είπατε, ο νόμος ετοιμάζεται για την ποινική αντιμετώπιση όσων θα πουν κάτι σχετικό με την νομιμότητα των νόμων που αφορούν στην δικαιοσύνη. Ο νόμος δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, μπορεί να είναι λογαριαστεί την δικαιοσύνη. Όμως, πάλι δισογραφικά, σήμερα το ανώτατο δικαστήριο της Πολωνίας έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι πλέον είναι
ανοιχτό το ενδεχόμενο εξόδου της κολονίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περίπτωση που συνεχίσει η κυβέρνηση αυτό το κατήφορο. Έτσι είπα. Αν και δεν υπάρχει μηχανισμός εκδίωξης κράτους μέλους από την ΕΕ, εν τούτης η κατάσταση παρακολουθείται στενά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας ο εκπρόσωπος τύπου δήλωσε σε σχέση με το τελευταίο πρώτο συνόμιο, ότι η ΕΕ δεν ανέχεται πολιτική ανάμειξη στη δικαιοσύνη. Ας θυμηθούμε επίσης ότι η Πολωνία είναι ένα κράτος λήπτης ευρωπαϊκών χρημάτων και ότι η νη πρόεδρος, όπως είπατε, εφηπηρετεί τον Απρίλιο και ήδη έχει καλέσει μέσω των δικών της ανθρώπων σε διαδηλώσεις μέσα στο Μάρτιο για να επηρεαστεί ο ορισμός του διαδόχτης. Σε εθνικό επίπεδο, θεωρώ ότι είναι επιτρεπτική και άμεση ανάγκη ορισμού ενός ενός δικαστικού συμβουλίου της δικαιοσύνης με εκλογή των μελών του, δικαστών, ακαδημαϊκών και δικηγόρων από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής με αξιμένη πλειοψηφία τριών μέλων και να μην αλλάζει τη σύνθεσή του παρά μόνο την ίδια αξιμένη πλειοψηφία. Βλέπετε την τελευταία τοπολογία, την δημιουργία 86 νέων θέσεων πρόεδρων εφετών συνόμων, η οποία πέρασε ως τοπολογία σε ένα άσχετο νομοθέτημα. Θα έπρεπε ένα τέτοιο ανώτατο δικαστικό σύμβολο της ελληνικής δικαιοσύνης να είναι το μόνο αρμόδιο για θέματα οργανισμού και οργανισμού δικαστηρίων και να αποφευθούν παραδείγματα όπως αυτά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, όπου η εκτελεστική εξουσία εύκολα ανέτρεψε το δικαστικό οργανισμό. Θέλω να τονίσω ότι ο Έλληνας δικαστής, η Ελληνίδα δικαστής, δικάστη, έχουν λόγο για την οργάνωση δικαιοσύνης. Πρέπει να συμμετέχουν στον τρόπο διάγνωσης, όπως και άλλοι συμπολίτες, χωρίς την παρέμβαση εκτελεστικής εξουσίας, τηρώντας κατευθείαν τις αρχές και τις αξίες του κράτου δικαίου. Πάλι μισογραφικά, κλείνοντας, η Lady Hay, γνωστή πρόεδρος του Αγγλικού Ανώτατου Δικαστηρίου, που θεώρησε μενόμενο του προλογέσου της Βουλής, στο λόγο της επειδή αποχωρήσει, διότι και αυτή αποχωρεί το επόμενο μήνα λόγω του ορίου ηλικίας για αυτούς τους δικαστές τα 75, είπε «Τόσα χρόνια δεν ξέρουμε στον όλο δικαστήριο τις πολιτικές πεπιθήσεις, το ένας το άλλο. Οι δικαστές δεν διορίστηκαν για πολιτικούς λόγους σε αυτή τη χώρα, τουλάχιστον από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τον όλο δικαστήριο τον ΗΠΑ, ούτε στην εξουσία, ούτε στον τρόπο του διορισμού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δικαστές διορίζονται στη βάση νομοδότησης από νομικούς εμπειρογνώμονες. Η δήλωση αυτή έγινε εν ώψη των δηλώσεων του νεοεκλεγμένου πρωθυπουργού ότι η νέα κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τις πραγματικές αρχές στο επίπεδο των σχέσεων βουλής, κυβέρνησης και δικαστηρίου. Όπως είπα, ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Ας προσέχουμε και ας επανδρεύουμε. Είναι αλήθεια πάντως ότι ο θεσμός αυτός διευρύνεται σε επίπεδο
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, τους Δημοκρατίες, της Ένωσής μας, αγαπητές κύριε Πρόεδρε, των Υπουργείων Συμβουλίων και των Ειδικών Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κατσαρίδη, που πρόσκλησε να μιλήσω σήμερα στην αφορμή το βιβλίο του πολιτικού κόμματος που δημιουργεί την αναθόρυφη και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όσο και λέω ότι είναι ένα θέμα συγκεκριμένο, τελικά είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ παρόν. Και μάλλον η λέξη που θα αργήσω στο συμπέρασμα είναι η λέξη παρέλαση. Όπω πρόσφατα επισημάνθηκε από τον πρόεδρο του Πολιτικού Δικαστηρίου του Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Βουλίνου Σιλιάνου, σε πρόλογο του δημοσιευμένου στην Αφρική για την Ελλήνια σε μια αγγελία, στη Σαββίδη, η ανεξαρτησία σήμερα τη δικαιοσύνη βάλεται σε πολλά άλλα κράτη τη Ευρώπη με διάφορου τρόπου και μεθοδεύσει. Διορισμού δικαστών με πολιτικά κριτήρια. Θέσει σε ισχύ εκκλήσεων που οδηγούν στη δεξιοδότηση ανεπιτυχία δικαστέ. Εκπομπή μετρικών μηνών με σε δικαστέ χωρί επιτήρηση παρκάτων κινήσεων. Αφαίρετε σε απολύτω τη λήψη των δικαστών. Ακόμα και οι μειώσει των μισθών και των συντάκτων των δικαστικών λειτουργών. Άρα, μάλλον έχει περάσει από την έννοια τη κρίση του κράτου δικαίου στην υπονόμηση του κράτου δικαίου, στην έγκαρτη υπονόμηση του κράτου δικαίου. Η σημερινή μερίδα έχει ω τίτλο εμέρη με ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Τι είναι όμω η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη? Είναι τελικά μια αρχή, ένα στάνταρ, μια αξία, μια εγγύηση υπεύθυνση τη δικαιοσύνη, ένα υποκειμενικό δικαίωμα του δικαστή, ένα καθήκον που δημιουργήσε που μπορεί να οδηγήσει σε εκδοτικό παράδειγμα, μια υποχρέωση. Καταρχά πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη χωρίς κράτος δικαίου, στο οποίο υπάρχει η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, δεν μπορεί να υπάρξει. Κατά την τάξη του καθηγητή σχολή, που σήμερα είναι εδώ, δυστυχώς λείπει, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ως αρχή δεν κατοχυρώνεται στο ελληνικό σύστημα και μπορεί να επηρεάσει από το άρθρο 26 της τάξης. Αντίθετα, κατά η άποψη, από το άρθρο 26 της τάξης, το ελληνικό κράτος δικαίου επηρεάζει η ίδια την πιεστή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η οποία διακρίνεται από την δικαστική ανεξαρτησία ή την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Αυτό έχει πει και το ΕΔΑΒΟ την ακριβώς θεματική σε παράλληλη με τις συνταγματικές διατάξεις. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κάνει αναφορές στην αρχή της διάκρισης των δικαιωμάτων, που υπάρχει και από το κατάλληλο του Βασιλείου, αν έδρα Τουρκίας, στις οποίες αναφέρθηκε στην αρχή της διάκρισης των δικαιωμάτων για να καταστηρώσει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Στην απόκτηση να κατάλαβε που προαναφέρθηκε, το ΕΔΑ έκανε ότι είναι σημαντικός ο ρόλος του δικαστικού σώματος του κοινωνία και η αρχή του κράτους δικαίου, την οποία ονομάζει αρχή της περιοχής του δικαίου, προϋποθέτει έναν αποτελεσματικό και ανεξάρτητο έλεγχο των πράξεων των δημοσίων εξουσιών. Ένα τέτοιο έλεγχο των δημοσίων εξουσιών, μόνο μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη μπορεί να ασκήσει. Αυτή την έννοια λοιπόν η αρχή στην κρατησία της δικαιοσύνης βάσει με κορμή του κοινωνικού που κατοχυρώνει τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα μας, απορρέει την αρχή του κράτους δικαίου για τη διάκριση των εξουσιών. Το Συμβούλιο Επικρατείας φαίνεται να ταυτίζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης με την ανεξαρτησία των δικαστών. Έτσι, η τελευταία απόφαση στην οποία έγινε αυτός ο κατοχυρωμός είναι η Ολιβέη Δεσπέρη 26/49/17. Κάνει όμως το πάρει που έχει κάνει αναφορά και στην ίδια την έννοια της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Ποια θα ήταν η αξία μιας τέτοιας αρχής, πολύ σημαντική, γιατί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ως αρχή μπορεί να αφορά ζητήματα τα οποία δεν συνάπτονται στενά με τους ίδιους δικαστικούς υπουργούς. Από την αίθουσα μιας δίκης όπως η διαδρομία δικασία. Από την κατανομία αιμοδιοτήτων μεταξύ των τμήματων των δικαστηρίων ή μεταξύ των τμήματων δικαστηρίων. Ήδη έχουν φτάσει αποφάσεις 21/22/22 όπως στην αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Δεν με βιώσει το δικαστικό του συλλογικό του Συμβούλιο της Επικρατείας και έκανε τη μεταφορά αιμοδιοτήτων. Από το πέμπτο τμήμα, η αφαίρεση δηλαδή των ειδικών διαφορών που αφορούν το περιβάλλον και μεταφορά σε άλλο τμήμα είναι αντισυνταγματικές. Κάποιοι δημιουργώντας τον κανόνα ότι όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που μεταφέρουν οι φορές από την Συμβουλή της Επικρατείας πρέπει να επιδιώκουν με μεγαλύτερο σκοπό. Ο διευθυντής της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης κατέληξε στην κλίση της αντισυνταγματικότητας. Επίσης, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ως τέτοια θα απαιτούσε με τα μόνα τη αρχή της οικονομικής αυτοτέλειας της δικαιοσύνης. Υπάρχουν δηλαδή η ίδια να έχει οικονομικές και οικονομικές ειδικές λειτουργίες. Επίσης, ένα και ενδιαφέρον είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η κατανομή των θέσεων των δικαστικών λειτουργών. Μια τέτοια αρχή θα μπορούσε να είναι βάση να μάθει να υποστηριχθεί ενώ τον ενός προσδιορισμού και όχι η προσωπική του ειδική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Πέρα όμως από την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το Σύνταγμα και η Ελλάδα μιλάει για τις εγγύησεις ανεξαρτησίας των δικαστών.
Ποιες είναι αυτές του άρθρου 57 παράγοντες ένα και δύο καταρχήν, να έχουν καταρχηθεί οι δραστές, υπόκειται μόνο στο σύνδεσμο και του νόμου. Μάλιστα, το νόμο που συνάδουν στο σύνδεσμο, σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγοντες 4, έχοντας καθήκον την εξελίξη του δημοτικότητα στο νόμο. Εδώ αναφερόμαστε στην εξωτερική και την εσωτερική ένταση. Οι δραστές δεν υποκείται ούτε τις εντολές, ούτε τις ειδοποίησεις, ούτε τις επιλογές. Το ίδιο συμβαίνει και το ΕΔΑ. Όπως μας φαίνεται, εγώ το άρθρο το ΕΔΑ, στο άρθρο 6 της ΕΔΑ, που κατοχυρώνει την αρχή της δίκαιης δίκης, ως μια όψη της δίκαιης δίκης, είναι η δίκαση μιας υποθέσεως από ανεξάρτητο δικαστήριο. Από δικαστήριο το οποίο δεν είναι από δικαστές που δεν δέχονται επιρροές, ούτε εξωτερικές, αλλά και ούτε εξωτερικές. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο Ιωσή Σιλιάνος. Από το άρθρο 6 καταλήγει και κάνει στην εξουσία του την απόφαση πάρκα. Το άρθρο 6 το δικαίωμα στην κοινωνία δεν κατευθυνώνει μόνο ένα υποκειμενικό δικαίωμα του διαδίκου σε ένα ανεξάρτητο δικαστήριο, αλλά ένα δικαίωμα του ίδιου του δικαστή στην ανεξαρτησία του. Άρα, προτείνει να ο ίδιο ο δικαστή να μπορεί να καλεί κατευθείαν το άρθρο 6 παράδειγμα σε ένα συμπέριο τη παραβίαση και να θεμελιώνει την παραβίαση στην ίδια την ανεξαρτησία και όχι μόνο σε συνδυασμό με άλλα δικαιώματα όπως είναι η αρχή της ελευθερίας της έκφρασης ή άλλα. Στις υποθέσεις εξωτερικής ανεξαρτησίας, υπόθεση υπομάτη με καταγγελίες, υπήρχε διάταξη στο γαλλικό δίκαιο, που είναι φαίνεται περίοδο όπου το δικαστήριο άνοιξε μια αυτοβολία σε περίπτωση ερμηνείας διεθνούς συμβάσεως, παρέπεμπε επειδή την ομάδα των ερώτημων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το ΕΔΑ και τα μήκα στην Ιταλία την ερώτηση για το προσπάθημα στην εταιρική ανεξαρτησία. Να δεσμεύεται ο δικαστής από μια ερμηνεία ενός προβάνων της εταιρικής εξουσίας. Απόφαση με μέλη καταγγελίας. Ο εισαγγελέας της έδρας δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη αρχή, ανεξάρτητη εξουσία, επειδή δεσμεύεται και υπόθηκε ιερευτικά στην υπουργό δικαιοσύνη. Κατά την εσωτερική ανεξαρτησία τώρα, στα δικαστικά σύστηματα της Ευρώπης, ισχύει το ρεκτοκρατικό πρότυπο οργάνωσης της δικαιοσύνης με ιερευτική δομή. Και είναι πολύ σημαντική και η ίδια η εσωτερική ανεξαρτησία, όπως βάσει του πρωτύπου του. Όπως πολύ πρόσφατα γράφτηκε από το Σύμβουλο της Κρατίας Βασίλεια Μουλάκη, η ανεξαρτησία των δικαστών δεν πρέπει να διασφαλίζεται μόνο ένα από τον άλλο κρατικό εξουσιών, τύπου της κοινής νόμης και των κοινωνικών συμφωνών. Πρέπει να διασφαλίζεται στο εσωτερικό του σώματος. Ο δικαστής όταν δικαιολογεί δεν δέχεται οδηγίες ούτε από τον πρόεδρο της Εκθέσεως ούτε από τον πρόεδρο του Ανεξάρτητου Δικαστηρίου. Και συνεχίζει. Η ιερατική δομή μπορεί να επιμείνει και δημιουργεί άρθρα με σχέση ανεξάρτητης και επιρροής μεταξύ διαφορετικών μεταξύ δικαστών και διαφορετικών δομών που πολεμούν ίσω του στρατιώτε δημιουργούν ασφάλεια στις μάχες. Έχουν όμως αρνητική επίδραση στη δικαστική ανεξαρτησία. Ο Ιωάννης Μανολιδάκης έγραφε πάντα. Γιατί ένας δικαστής εκκλεισμένος σε χωρίς αντίρρηση υποταγής του προϊσταμένου του, ασφαλώς δεν θα έχει τη δύναμη να αντισταθεί σε πιέσεις από ισχυρούς πάσης πίσω και εκτός δικαστικού σώματος. Και όσο και μας κάνει εντύπωση το ΕΔΑ, στην υπόθεση του πάρκου Καρδάκη-Κορδίας, μίλησε για την εσωτερική ανεξαρτησία των δικαστών. Οι δικαστές μας είπε το ΕΔΑ απαιτείται να είναι ελεύθεροι και από εσωτερικές επιρροές. Απαιτεί λοιπόν από δικαστές οι οποίοι δεν υπόκειται, είναι παλαιμένοι από δικές πιέσεις, από τους μητέρους δικαστές ή από τους προέδρους δικαστηρίου. Τα επανέλαβε όλα αυτά και μάλιστα η έκθεση ακόμη ασφαλίζουν όσον αφορά την εσωτερική ανεξαρτησία, όσον αφορά την εσωτερική των δικαστών, συνιστά παραβίαση του άρθρου 6 παράγραφος 1. Και άλλες αποφάσεις καθαρά στα τάγια της Ουκρανίας, Βούχαν, Μονισέλιο και Λιγέρος. Άλλες εγγύησεις. Ισοβιότητα από τον 8 παράγραφος 1. Η επιλογή των δικαστών βάσει των προορισμένων αυτονόμων του επιδείου. Καθορισμό αποδοχών αναλόγω του λειτουργήματό του. Συντέλεση υπηρεσιακών μεταβλητών με αποφάσει μετά των δικαστικών συμβουλίων. Η επιλογή των δικαστών από όργανα τη εκδικητική εξουσία, η ιδιωτική κλίμα τη εξαρτησία, το ΕΔΑ στην απόφαση τη ζωλότητα κατά Ελλάδο, η ελληνική, είπε ότι ο πρόεδρο του περίπου άρθρου που έχει περιοριστεί από την εκδικητική εξουσία, δεν θέλει την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, εφόσον μετά το διορισμό του ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς να τελεί στη σχέση εξάρτηση από την εκτελεστική εξουσία και το κατοχυρώνει το κουτάκι 87 παράγοντος 1 και 2 και 90 παράγοντος 5 του Σιτάνη. Σε πρόσφατη απόφαση τη Ιλανδία, τη 12η Μαρτίου του 2019,
Το ΕΔΑ έχει την εξής υπόθεση. Το Συμβούλιο της Δικαιοσύνης, το ανώτατο διαδικαστικό συμβούλιο, βάζει 15 υποψηφίους προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Υπουργό Δικαιοσύνης θα διαθέσει στους τέσσερις. Χωρίς να εκλογήσει και χωρίς να προωθήσει από αυτή την αντιμετάσταση και τώρα του Συμβούλιου της Δικαιοσύνης, να συνεκτιμήσει τα προσόντα κάθε υποψηφίου. Το ΕΔΑ καταδίκασε την συναλία και παρακολουθήσει τη σχετική της αναγκαλυσίας. Διάρκεια της θητείας, δεν μπορούν να πάρουν διαδικασίες με νόμους. Μπάρτε κατά ο Βεβαιρίς πάλι θα αναφερθώ. Στην υπόθεση αυτή το δικαστήριο έκρινε ότι ακόμα και με συνταγματικές διατάξεις υπάρξει της θητείας ενός δικαστικού υπουργού, ενώ ήταν προκαθορισμένη χωρίς αιτιολογία, προσβάλλει την αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας. Η ανεξαρτησία όμως, αρχή κομμάτι της ανεξαρτησίας σύμφωνα με το ΕΔΑ δεν είναι ομοφωνιακής και λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, αλλά και η δέσμευση από προκύπτει από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Έτσι, στις αποφάσεις Van de Hoek κατά Ολλανδίας και η Ουγγαρία της Άκου κατά Ιταλίας, το δικαστήριο κατέληξε ότι ο δεσμευτικός και υποχρεωτικός χαρακτήρας των αποφάσεων των δικαστηρίων αποτελεί στοιχείο της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και δεν μπορεί η εκκλησιαστική εξουσία να μην εκτελεί τις αποφάσεις, να μην υποχρεούνται σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Εδώ θα αρχίσω τώρα να ζητήσουμε γιατί όσον αφορά τις υποχρεώσεις της υποψηφιότητας που νομοθέτει τις αποφάσεις της συνταγματικότητας, όπως το κύριο επιχείρημα είναι ότι οι αποφάσεις της συνταγματικότητας των ανθρώπων που αναφερόμαστε δεν δημιουργούν τα έννοια που νομοθέτει. Με άλλα, η δέσμευση είναι ο βασικό στοιχείο τη σύλληψη ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη και τη σύλληψη τη διάθεση των υπηρετών. Τέλος, ο ΕΔΑ έχει κάνει ιδιαίτερες αναλύσεις, ιδιαίτερες αναφορές στην αρχή της αμεροληψίας, όπως σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει διακρίνει από την αρχή της ανεξαρτησίας των δικαστικών οργάνων, έχοντας κάνει μια πολύ ωραία διάθεση μεταξύ της υποκειμενικής αμεροληψίας και της κοινωνικής αμεροληψίας. Η υποκειμενική αμεροληψία του δικαστή είναι το να μην έχει σύνδεση με την απόφαση, να μην τελεί κατά την άσκηση του δικαστικού του σε προτίμηση, αντιπάθεια ή προκατάληψη. Αντίστοιχα, η κοινωνική αμεροληψία είναι εγγυήσεις που πρέπει να προσφέρονται από τις διατάξεις και από την εξαγωγή της δίκης προς τους διαδίκους ότι η υπόθεσή του θα κρυφθεί με όλα τα εγγένεια αμεροληψίας. Είναι πιο δύσκολη, βέβαια, η απόδειξη της υποκειμενικής μεροληψίας και το λόγο αυτό η υποκειμενική αμεροληψία τεκμέρωται και ο διάδικος πρέπει να δείξει ότι δεν διαιρούνται σε κάποια υπόθεση. Σε υποθέσεις της αντισυμμετικής μεταληψίας χρήση είναι κυρίως σύνδεση. Έτσι, όταν την απόφαση του λόγου του Μεγάλου Συμβούλου, όπου το δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορούν να μετάσχουν δικαστές του Συμβουλίου της Εκκλησίας του Περιοχού που γνωμοδότησα, στη σύνδεση του δικαστήριου. Βέβαια, αυτή η επόμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λιάχθηκε η άποψη αυτή και θα πρέπει να πρόκειται για την ίδια πράξη. Έτσι, αν γνωμοδότησε σε νόμο ο ίδιο σχηματισμό, τα ίδια πρόσωπα κρίνουν σε σχηματισμό δικαστικό και κανονιστική πράξη, δεν υπάρχει περίπτωση σύμφωνα με το ΕΔΑ. Κλείνοντας, εν ώψη όλης της κατάστασης η οποία υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Επιδερμάτων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω θα μπορούσαμε να προωθούν θα ήταν η έξοδος, η αποχώρηση ή δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς τώρα έρθει για να γράψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπάρχει μια διαδικασία τέτοια. Άλλε συνταγέ προτείνονταν πιο ήπια μέτρα, όπω είναι οικονομικέ κυρώσει κατά των κρεσμών, οικονομικέ κυρώσει, πολιτικέ κυρώσει, δικαστικέ αποφάσει. Κυρίω όμω αυτό που απομένει είναι η ίδια η δικαστική εξουσία που πρέπει να αντισταθεί στεναρά, ακόμα και στι πράξει που όπω φαίνεται απαγορεύουν την άσκηση ελέγχου συμβατότητα του δίκτυου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα και να σχέσουν τον έλεγχο, ακόμα και αν υποστούν τις κυρώσεις, αποδεικνύοντας την ανεξαρτησία ο ένας της χώρας. Θα έλεγε κανείς πως κρατούσε η άποψη ότι το σύνταγμα μιλάει για
Ευθύνης ούτως ή άλλως έχει όλο το βάρος της υποστήριξης, της υποστηριχτικής υποστήριξης της δικαιοσύνης. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια καλή συνεργασία σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες οι οποίες παρέχονται στα δικαστήρια για να μπορέσουν να ασκήσουν όπως πρέπει και το προηγούμενο δικαστήριο βάσει των συμφωνήτων των δικαστές. Είναι στοιχείο της ανεξαρτησίας του καρατσίδιου και της υποστήριξης σύμφωνα με την άλλη κάρα των δικαστών που πρέπει να αντιστέχουν του συμφωνήτων των δικαστών. Σταθώ έχει μια ιδιαίτερη σημασία, αλλά νομίζω ότι διεθνώ η ανεξαρτησία έτσι με την έννοια την οποία αναφέρει και το τέλο τη στεγανότητα και τη ιδιαιτερότητα έχει να κάνει πάνω με το παραγωγό των τελών. Δηλαδή, καταλήγουμε πάντα στην δικαστική απόφαση η οποία θα εκδοθεί και η οποία αφορά τον κάθε πολίτη και πρέπει αυτή η απόφαση να έχει εκδοθεί βεβαίω για τι εγγυήσει. Οι οποίες απαιτεί και το ευρωπαϊκό και το εσωτερικό μας δίκαιο. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση για το ποιος είναι ο ρόλος και ποια είναι η ευθύνη του δικαστή στο να διασφαλίσει την ανεξαρτησία αυτή. Δεδομένου ότι ο δικαστής οφείλει να το Σύνταγμα να μην εφαρμόζει νόμους που συμπιέζουν αυτή την κρίσιμη παράμετρο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η κατανομολογία του δικαστηρίου της Ένωσης και αυτές οι πρόσφατες αποφάσεις. Η ανεξαρτησία αποτελεί μία παράμετρο της διοίκησης. Και με αυτή την έννοια δεν μπορεί να παρουσιάζεται έτσι ως πρόταγμα αυτοτελές. Άρα πρέπει να ξαναδούμε όχι μόνο την εξωτερική πίεση, η οποία με αφορμή τα γεγονότα στην Πολωνία και στην Ουγγαρία πράγματι δέχεται αυτή η σημαντική παράμετρο της διοίκησης. Πιο σημαντική ίσως η συζήτηση που είναι ότι μια απόφαση που εκδίδεται από ένα μέσα προφανώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε από τον κοινωνία ούτε από το καθιάλι αλλά πρέπει ταυτόχρονα να δούμε και πώς εμείς εσωτερικά αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα, πολύ σωστά κάνετε αυτή την αναφορά, και οργανωτικά, πώς το ανεξάρτητος είναι ένας δικαστής, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ευνοημένος στην κρίση. Και είναι θέμα. Έτσι, αλλά και λειτουργικά, όχι μόνο οργανωτικά, και λειτουργικά, με την έννοια των προκαταλήψεων που ενδεχομένως έχουμε, των ακτιβιστικών τάσεων των εκδηλώτων και που ουσιαστικά εκθέτουν το δικαστή απέναντι στην λαϊκή αντιπροσωπεία και κυρίως στο πώς μπορούμε να μέσω της ενός μαξιμαλιστικού τρόπου με τον οποίο προβάλλουμε το θέμα της αντιπροσωπείας να παρεμποδίσουμε ουσιαστικά παρεμβάσεις του νομοθέτη, ο οποίος κάνει καλά τη δουλειά του και διαβούνται στην αποτελεσματικότητα τη δικαιοσύνη. Ένα θέμα το οποίο πέφτει και ο κ. Γενιά, πάρα πολύ έστω κατά έργα προηγουμένω, διότι στα θέσει τη αποτελεσματικότητα στην απομονή τη δικαιοσύνη, ένα από του στόχου ο οποίο οφείλει να πληρεί ο δικαστή είναι και η παροχή ασφαλεία δικαίου. Βεβαίω και η κίνηση τη αρχή τη ισότητα που αναφέρατε πολύ σωστά, αλλά και η κίνηση τη αρχή ασφαλεία δικαίου. Και είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η σχέση της ανεξαρτησίας με την ασφάλεια δικαίου σε μια εποχή πολυνομίας, πολυπροβόλητας, στο νομοθετικό σχημάτων, ενός ασύντακτου διαλόγου, εγώ θα έλεγα, διότι οι βεβαίως εκτιμιστικές τάσεις υπάρχουν και εκδηλώνουν το δικαστήριο της Ένωσης, θα ήταν καλό να συνοδεύονται και από ένα συντεταγμένο διάλογο με τον εθνικό δικαστή. Δυστυχώς, αυτή τη φάση, ο διάλογος αυτός είναι μάλλον ασύντακτος και δημιουργεί προβλήματα. Αποδοχή, θα λέγαμε, και ορθότητα των αποφάσεων του δικαστή. Λοιπόν, πώς μέσα σε αυτό το κλίμα ή ποιες πρωτοβουλίες, θα έλεγα καλύτερα, θα πρέπει ενδεχομένως να αναλάβει ο εθνικός δικαστής, που προκειμένου στα πλαίσια της αποτελεσματικότητας του έργου το οποίο παράγει, να διασφαλίσει την αρχή της ασφάλειας δικαίου. Και αυτό βεβαίως συνδέεται και με αυτό που είπατε, κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να ακολουθεί κάποια νομολογία η οποία έχει παραχθεί ήδη από τα ανώτατα ιδίως δικαστήρια της χώρας ή πώς μπορεί να οργανώσει μέσα στην πρόσφαση της διαδικασίας με τέτοιο τρόπο να αποφύγει σε ένα καθεστώς που δυστυχώς και αυτό είναι ελευθέρω παρόλα αυτά. Γιατί στις τέτοιες πρωτοβουλίες του δικαστή αυτός πρέπει να ελέγξει ίσως και αυτά τα φύτρα τα οποία τα σειρά φύτρα τα οποία έχουν τεθεί αυτά τα οποία δημιουργούν προβλήματα πάσης πίσως και βεβαίως αυτή η τρομερή διέλευση των μονομερών συνθέσεων είναι 75% των αποφάσεων των μονομερών της ετόπων μονομερικίων έχουν απαιτεί σε μονομερικές συνθέσεις. Αυτό δεν έχει γίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα και μιλούν στους δίκτυο και προλαβαίνουν προβλήματα. Αλλά μέσα σε αυτό το ευρύτερο
αυτό έχει τολμήσει το βεβαίω τη επίπεδο συντηρητική δικαιοσύνη του κόμματο τη Αγγλική. Αλλά εντοπίζεται κατά κόρο πλέον και στα αποφάσει που εκδίδονται από τα πρωτοβάθμια και από τα πολιτικά δικαστήρια, οι οποίε δεν μπορούν να ακούν και να ενοποιηθούν καθώ και όπω 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 και όπω. Τα οποία τα φέρει η απόφαση και παρόλα αυτά έχει τη χρυσή ευκαιρία να
πει το σύστημα, δηλαδή το όλο σύστημα της πολεμίας πλέον δεν είναι συμβατό με την ευαισθησία της πάνης και της δημιουργίας, είπε έλεγχο της κύριας που είναι ένα από τους εθνικό δικαστή. Απάντηση αυτή η διάρκεια που ακούμε τώρα, η οποία φυσικά δεν επιτρέπει πλέον την παραμονή μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν το καταλάβει η Ευρώπη, δυστυχώς θα αρχίσει ο κατήγορος. Βλέπουν και η Αγγλία, ακούσαμε τώρα και η Αγγλία, πατρίδα του πολιτισμού, η Αγγλία έχει φυλάσει και τη διοίκηση του Όρμπαν και οι θέσει του δικαστέ τότε, οι τέσσερι προδότε που είχαν μπει στην Αγγλική και την Αγγλία και όλα αυτά, δείχνουν ότι είναι μολυσματική αυτή η αρρώστια. Αυτή η αρρώστια, αν δεν σταματήσει εδώ, είναι μολυσματική. Και οι επιθέσει στη δικαιοσύνη, ο Μπόρις Τζόνσον επιτίθεται συνεχώς η ελίτ, η δικαιοσύνη, αυτά είναι στο δηλητήριο. Και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω να πω κάτι σε όλους για την Ελλάδα. Η Ελλάδα παρά τις προετοιμασίες, παρά το πιο γεγονός ότι έχει πρόσφατα το δημοκρατικό 245 ετών μόνο, και παρά το πιο γεγονός ότι υπέστη μια φοβερή κρίση την τελευταία δεκαετία, παρά την παρακούμησε και παραλίγο δεν τη βίδησε ευτυχώς, και το ισχύει και αυτό που θύμισε η κυρία Κεδρού, το κράτος του 2006, και αυτό είναι πηγή περηφάνειας και ικανοποίησης. Και πρέπει να το χαιρόμαστε, πρέπει να είμαστε περήφανοι, να το λέμε. Και το Συμβούλιο Επικρατείας με μια τυχή προεδρία, η οποία κράτησε τρία χρόνια, δεν κατάφερε να υποστεί, να προνηστεί. Είχε διατήρηση της δυνάμεις του και η διοικητική διοίκηση και όλα. Θέλω και να καταλήξω λέγοντας κάτι στην αγαπημένη μου κυρία Πεδρεδούρα, στην αγαπημένη μου Τζέννη, η οποία είναι από υπερβολική ενότητα, δεν έχει καταλάβει πόσο σημαντική είναι η επιστημονική της προσφοράς και πόσο όλοι παρατρέχουν σε αυτήν και πόσο μπορεί να μας καθυλώσει όταν τα λέει. Και αισθάνθηκε την ειδική Ταζάρα και αισθάνθηκε ότι είχε κάποια μορφή από προετοιμασίας. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς ότι δεν έχει καταλάβει την αξία της. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. All right.
αλλά εκεί παλεύει λίγο το θυμικό μου με την ανάγκη εξισορρόπησης κάποιων πραγμάτων, με το ρεαλισμό, κακό πραγματικά, δεν το πω με το ρεαλισμό. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι και το ΔΕ, όσο και αν το θέλουμε και όσο και αν το επιζητούμε από το ίδιο, δράει και εκείνο σε κάποια όρια τα οποία του θέτει η πολιτική. Και του θέτει και κάτι άλλο. Αν έχω κάτι το οποίο έτσι το αναπολώ πάντα, γιατί έτσι με στηρίζει στην όποια επιστημονική προσπάθεια κάνω, είναι ότι στην πορεία μου στα γερμανικά πανεπιστήμια ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που έχουν περάσει και έχουν πέσει στο νομικό διαστήριο της Γερμανίας. Είχα πάντα μια ταπεινή διαφωνία, την οποία τώρα επειδή μου έχουν κάνει την τιμή, ίσως να μου δίνουν κάποιος τον λόγο, στην εξαίρεση. Προσέξτε. Το στρατιωτικό δικαστήριο της Γερμανίας, στην πραγματικά πάρα πολύ συγκροτημένη νομολογία του σε σχέση, όσον αφορά τη σχέση εθνικής ένωμης τάξης και ενωσιακής ένωμης τάξης, έχει συγκροτήσει δύο έννοιες. Οι οποίες ως έννοιες, οι έννοιες είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Γιατί μπορεί να αυτονομηθούν από τις προθέσεις αυτού που τις συμπράξει. Και να πέσουν σε χέρια περίεργα, τα οποία δεν έχουν θεσμικές σχέσεις. Αυτές οι έννοιες είναι πρώτο. Είναι μια ούλτρα πίεση. Δηλαδή, η προσέγγιση μιας πράξης ενός ενωσιακού οργάνου ως μη δεσμεύοντος, ως μη δεσμευτικού, μη δεσμευτική στο πλαίσιο της εθνικής ένωμης τάξης, αν υποτίθεται υπερβαίνει τα όρια του πρώτου πιεζέρας του κομμελιόδους νόμου, που μετά το πήραν και οι Ιταλοί στην περίπτωση της Ταρίκο και το είπαν για την συνταγματική ταυτότητα της Ιταλίας κτλ. Και το δεύτερο είναι ακριβώς αυτή η έννοια της συνταγματικής ταυτότητας. Την έννοια της συνταγματικής ταυτότητας, της συνταγματικής ταυτότητας του θεμελιώδους νόμου, ως πολίου της Ευρωπαϊκής Ενωτητικής Διαδικασίας και ως πολίου και προϋπόθεσης υπό την οποία πρέπει να πληρεί οποιαδήποτε περαιτέρω πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ενωτητικής Διαδικασίας για το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας δεν πρέπει να θίγει τον συνταγματικό πυρήνα του πολίτης της και τη συνταγματική ταυτότητα του πολίτης της. Αυτή η έννοια, η οποία έχει σαφείς αναφορές στο σμιθιανό background των Βούγκα και των άλλων δεσμευτών δικαστών και των πανεπιστημίων και των ευρωπαϊκών κοινωνιών, έχει αναυτονομηθεί από τα ιστορικά της έτσι εκφραζόμενα, αλλά και από τις θεσμικές ανασχέσεις που έχει η Γερμανία. Δεν ξέρω αν τους έχουμε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης. Μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα η έννοια της συνταγματικής ταυτότητας. Γιατί η έννοια της συνταγματικής ταυτότητας, μένοντας και αυτό συνδέεται με αυτό το οποίο είπαμε την πρώτη στιγμή που προσπάθησα να χρησιμοποιήσω, εντασσόμενο σε ένα πλαίσιο πολιτικής λειτουργίας που πλέον, προσέξτε, στην Ουγγαρία η συνταγματική ταυτότητα μπορεί αυτή τη στιγμή να μας την οριοθετήσει, να έχει τη δυνατότητα να τη οριοθετήσει όλο και η συναυτότητα. Για στην τελική ανάλυση, ποιο χωρίζει τη συνιστά, τον πυρήνα της συνταγματικής ταυτότητας της Ουγγαρίας. Ήδη εδώ έχουν αρχίσει να διατυπώνονται απειλές από τις απειλές από την πλευρά και της Πολωνίας και της Ουγγαρίας ότι κοιτάξτε να δείτε όλα αυτά τα οποία κάνετε και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ πολλά ίσως μία, ας το πούμε έτσι, διάσταση ανάσχεσης του ΔΕΗ και στην τελευταία απόφαση. Αν οτιδήποτε αποφασίσετε το οποίο θεωρούμε ότι υπερβαίνει ή παραβιάζει τον πυρήνα της δικής μας συνταγματικής ταυτότητας, ένα από αυτό φτάνε είναι το ζήτημα ότι μπήκε στη δική μας κυριαρχία η διευθέτηση της οργάνωσης της εσωτερικής μας δικαιοσύνης. Εδώ βέβαια κατά την άποψή μου δεν τίθεται θέμα, δεν τίθεται θέμα εσωτερικής οργάνωσης της εθνικής μας δικαιοσύνης. Έχει να κάνει με την ίδια τις προϋποθέσεις της ύπαρξης των προϋποθέσεων για την ύπαρξη ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι ενδεχομένως και στο πλαίσιο που έτσι και να μην και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ζητούμε εμείς και καλά κάνουμε αρκετά πράγματα από αυτό, αλλά κινείται στο πλαίσιο
κάποια τέτοια κράτη συμμετέχουν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας έτσι. Λοιπόν, και πάλι θερμότατα σε ευχαριστίες θα ήθελα να πω. Να ξεχνάμε τις εκδόσεις σε Ευρασία. Οι εκδόσεις σε Ευρασία έχουν δώσει και στην κυρία Εθνολιάτη που καράτη σήμερα μαζί μας. Δίνουν το βήμα σε μια έτσι κάπως διαφορετική, ένα διαφορετικό επιστημονικό χρώμα στην δική μας την επιστήμη, στην νομική, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Ευχαριστήσουμε τους καταναλωτές και όλους τους συνεργάτες και σε όλους εσάς που θα έρθετε μέσα στην εκπαίδευση. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια δεξίωση στο βάθος, μπορείτε να πάρετε κάτι και επιπλέον να την